Εκπομπής, αφού όμως σας πω πρώτα για το διαγωνισμό, γιατί λατρεμένοι, την Παρασκευή δίνουμε το 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ μετρητά. Και προσέξτε τώρα, θα κάνουμε αυτά τα κολπάκια που κάνουμε εμείς στους διαγωνισμούς μας, θα κάνουμε αυτά τα κολπάκια που έτσι λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό ανεβάζουμε το ποσό, μόνο για σήμερα, θα κάνουμε 11. Θα δώσω και ένα χιλιάρικο επιπλέον στο τέλος. Μόνο για σήμερα. Όποιος πάρει σήμερα τηλέφωνο, λοιπόν, τηλεφωνεί για το 10.000 που θα πάρει την Παρασκευή και για το χιλιάρικο που θα πάρει σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 90-11-51-51-51-90-11-51-51-51. Ο πιο γρήγορος παίρνει το χιλιάρικο και αν είναι τόσο γρήγορος και το 10.000. Καλή σας επιτυχία. Τώρα, ξέρετε, γίνονται και θαύματα. Και απόδειξη τούτου είναι η ιστορία μιας κοπέλας, μιας αθλήτριας, μπασκετμπολίστριας συγκεκριμένα, στον Παναθηναϊκό έπαιζε αυτό το πανέμορφο κορίτσι, της Νίκης της Τσακυρίδου. Η Νίκη, λοιπόν, εδώ και περίπου 6 μήνες είχε πέσει σε κόμμα μετά από ένα τροχαίο που κόντεψε να αντιστοιχεί στη ζωή. Το κορίτσι ήταν 6 μήνες σε κόμμα. Και ξύπνησε από το κόμμα αυτές τις μέρες. Ξύπνησε από κόμμα και επικοινώνησε με το περιβάλλον, με την οικογένειά της. Το έγραψε και ο πατέρας της στο Facebook. Σε λίγο θα μάθουμε την ιστορία της Νίκης. Ξύπνησε από κόμμα μετά από μισό χρόνο περίπου. Η Νίκη Τσακυρίδου είναι 24χρονη μπασκετμπολίστρια που χάρισε το χαμόγελο ξανά στους γονείς της. Το τροχαίο που παρολίγο να τη στοιχήσει τη ζωή και το συγκλονιστικό μήνυμα του πατέρα της. Έτσι, αυτά είναι τα ευχάριστα. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα θαύματα της ζωής. Τι άλλο θα δούμε. Θα μάθουμε για μία έτσι σπάνια νόσο, η οποία δυστυχώς δείχνει μια εξαιρετικά αυξητική τάση στον πληθυσμό, όχι μόνο τον ελληνικό, αλλά παγκοσμίως. Πρόκειται για την νόσο του Κρόν. Τι είναι η νόσος του Κρόν? Πρόκειται για μια νόσο η οποία είναι η νόσος του Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα, έτσι ονομάζονται οι νόσοι αυτοί, είναι η νόσος του μέλλοντος. Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, προσπαθώ έτσι να το εκφραστώ πάρα πολύ απλά για να το καταλάβετε, το οποίο κάνει στην ουσία μία πολύ μεγάλη φλεγμονή στο έντερο. Και για να το πω ακόμη πιο απλά, οι άνθρωποι αυτοί ζουν με αφόρητους πόνους και μπορούν να υπάρξουν μόνο σε μέρος που υπάρχει κοντά τους τουαλέτα. Είναι ένα θέμα το οποίο... Δεν ξέρω, μπορώ να συνεχίσω, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μεταφέρουμε, πρέπει να κατανοήσουμε, πρέπει να κατανοήσετε. Υπάρχει και ένα σχετικό μήνυμα τηλεοπτικό το οποίο προβάλλεται αυτό τον καιρό στην τηλεόραση, καθώς θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η νόσος αυτή δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με φάρμακα, δηλαδή δεν έχει βγει γιατριά
Έχει θεραπεία, αλλά όχι γιατριά, γιατί είναι αυτοάνοσο νόσημα. Και επίσης θα πρέπει να αποδεχτούμε και να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή τη νόσο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σε λίγο. Νόσος του Crohn. Πόσα ξέρετε για την πάθηση που προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους? Πόσο αθώα μπορεί να είναι μια διάρρεια που επιμένει? Επιστήμονες αλλά και ασθενείς μιλούν για το αυτοάνοσο νόσημα. Άλλοι το αποκαλούν θηρίο, άλλοι τέρας. Εγώ γενικά το αντιμετωπίζω σαν ευχή και κατάρα. Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τον Παναγιώτη το Στάθη, καθώς από σήμερα υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο θέμα της απολογίας και της προφυλάξης ή μη του ιδιοκτήτη του Α, του κυρίου Δημήτρη Κοντομινά. Μάλιστα, υπάρχει ένα θρίλερ, καθώς διαφώνησε, όπως μάθαμε, ανακριτής και εισαγγελέας. Ο Παναγιώτης ο Στάθης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα, Τατιάνα. Να σου πω ότι ο ανακριτής διαφθοράς, ο κύριος Γιώργος Ανδρεάδης, που έκανε την ανάκριση, ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομινάς πρέπει να φεθεί ελεύθερος με την εγγύηση Μαμούθ. Είναι η μεγαλύτερη εγγύηση που θυμάμαι εγώ τα τουλάχιστον τελευταία 25 χρόνια στα δικαστήρια. 5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν θα πρέπει να καταβάλει ο Δημήτρης Κοντομινάς. Θα πρέπει να το απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Θα πρέπει επίσης να εμφανίζεται αστυνομικό τμήμα. Αυτή ήταν η άποψη του εισαγγελέα, του ανακριτή, του κυρίου Ανδρεάδη. Αντίθετη άποψη όμως εξέφρασε η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, η εισαγγελέας η οποία συνέταξε και το πόρισμα για την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, η οποία υποστήριξε ότι ο κύριος Κοντομινάς θα πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η κυρία Παπανδρέου, εκτιμώντας τα όσα έγιναν στην ανάκριση, υποστήριξε ότι ο κύριος Κοντομινάς είναι ύποπτος φυγής, ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται είναι μεγάλης ηθικής απαξίας, επίσης ότι διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά σε άγνωστο τόπο και ότι επίσης με τις διασυνδέσεις που έχει μπορεί να επιφέρει προσκόμματα στην δικαστική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή ήταν η άποψη της κυρίας Παπανδρέου. Την διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών θα κληθεί τώρα να λύσει το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται από τρεις διαφορετικούς δικαστές. Και μετά από εισήγηση της κυρίας Παπανδρέου, η οποία προφανώς θα ακολουθεί στην ίδια γραμμή, την ίδια άποψη που εξέφρασε και τώρα, δηλαδή να κριθεί κρατούμενος ο κύριος Κοντομινάς, θα συνεδριάσει αύριο το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για να αποφασίσει για την τύχη του γνωστού επιχειρηματία. Να σου πω ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός 24 ώρων. Από τώρα δηλαδή, πριν από λίγη ώρα ελήφθη αυτή η απόφαση. Εντός λοιπόν 24 ώρων μέχρι αύριο το απόγευμα θα πρέπει οι δικαστές να έχουν αποφανθεί υπέρ της άποψης είτε του ανακριτή του κυρίου Γιώργου Ανδρεάδη είτε της εισαγγελέως κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πληροφορίες σχετικά με το τι ισχυρίστηκε ο γνωστός επιχειρηματίας. Απολογήθηκε περίπου 1,5 ώρα το πρωί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύεται. Απάντησε και σε κάποιες ερωτήσεις, ενώ προσκόμισε και ένα πολυσέλιδο, 100 σελίδες περίπου, απολογητικό υπόμνημα μαζί με 5 φακέλους σχετικά με τις υποθέσεις για τις οποίες βαρύνεται. Προσκόμισε και ένα δεύτερο υπόμνημα 20 σελίδων, στο οποίο αναφέρει για ποιους λόγους δεν πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ένα νομικό κείμενο που υπογράφει ο καθηγητής του ποινικού δικαίου, πολύ γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι και συνήγορός του. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, ο κύριος Κοντομινάς ισχυρίζεται πρώτον σχετικά με την υπόθεση της σύμπραξης του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου με εταιρεία του Δημήτρη Κοντομινά για τη χρήση των πιστωτικών καρτών του ταμιευτηρίου, ότι δεν υπάρχει απάτη, αυτή είναι η κατηγορία σε βάρος του κυρίου Κοντομινά, και δεν υπάρχει η ζημία των 138 εκατομμυρίων, την οποία αναφέρει στο πόρισμά της η κυρία Παπανδρέου. Ο κύριος Κοντομινάς μάλιστα λέει ότι στη συμφωνία αυτή παρέβην τους όρους όχι ο ίδιος αλλά το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, με αποτέλεσμα το 2012 να αναγκαστεί ο επιχειρηματίας, ο όμιλος επιχειρήσεων του κυρίου Κοντομινά, να προσφύγει σε διαιτησία, σε διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο είναι εξοδικαστική διαδικασία, για να το πω απλά, με συγχωρείτε, και στην οποία δικαιώθηκε ο ίδιος, όπως λένε οι πληροφορίες και όπως λέει ο ίδιος στην απολογία του, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να θεωρεί ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο του χρωστάει 32 εκατομμύρια. Αυτή είναι η απόφαση που έβγαλε το διαιτητικό δικαστήριο.
Πήγε λοιπόν στην τράπεζα τότε ο κύριος Κοντομινάς, όπως λένε οι πληροφορίες, και είπε να συμψηφιστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ιδίου, που υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια, με την οφειλή του ταμιευτηρίου. Το ταμιευτήριο, σύμφωνα με το συνήγορο του κύριου Κοντομινά, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Αντίθετα, όπως λέει ο κύριος Κοντομινάς, ο ίδιος δεν προσέφυγε, δεν εκτέλεσε αυτή τη δικαστική απόφαση, ενώ εκκρεμεί και μία αίτηση ακύρωσής της από την πλευρά του ταμιευτηρίου. Να σου πω επίσης ότι για τα δάνεια, ο κύριος Κοντομινάς λέει ότι κανένα από αυτά δεν κατέληξε σε προσωπικούς λογαριασμούς του. Όλα κινούνταν μέσα σε εταιρείες του ομίλου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία, όπως λέει, κατηγορία ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Όμως, να σου πω ότι οι δικαστές θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία συγκροτούν την κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο και η εισαγγελέα ζητεί να κρατηθεί προσωρινά ο επιχειρηματίας. Απ' την άλλη πλευρά, το ποσό μαμούθ των 5 εκατομμυρίων ευρώ που ζητάει ως εγγύηση ο ανακριτής ο κ. Ανδρεάδης συνίσταται ουσιαστικά και στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. Κοντομινά προς το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Περίπου 5 εκατομμύρια είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη από δάνεια που είχε συνάψει ο κύριος Κοντομινάς, οι εταιρείες του κύριου Κοντομινά, με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, και αυτό το ποσό ουσιαστικά αξιώνει ως εγγύηση ο ανακριτής ο κύριος Ανδρεάδης. Να σου πω ότι σύμφωνα με την πλευρά του επιχειρηματία προσκόμισε ο ίδιος έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία μπορούν αν θέλουν οι δικαστικές αρχές να προσημειώσουν ή να υποθηκεύσουν ουσιαστικά ελεύθερα ακίνητά του, τα οποία δεν έχουν βάρη, δεν έχουν δικαστικά βάρη δηλαδή, τα οποία τα υπολογίζει η πλευρά του επιχειρηματία γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η δικαστική εικόνα που έχει συγκροτηθεί από την απολογία του Δημήτρη Κοντομινά. Θυμίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα βαρύτατο εισαγγελικό πόρισμα που υπογράφει η κυρία Παπανδρέου, η οποία λέει ουσιαστικά ότι τα δάνεια προς την πλευρά του επιχειρηματία δίδονταν με πολύ επισφαλείς όρους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν εκδοθεί εντάλματα τόσο για τον πρόεδρο του ταμιευτηρίου, τον κύριο Φιλιππίδη, όσο και για τις επιτροπές ελέγχου και δανειοδοτήσεων της τράπεζας. Γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Κοντομινάς, ως βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, έχει κάτι το οποίο είναι κατανοητό. Δηλαδή, λέει ότι τους όρους των δανείων δεν τις θέτει ο επιχειρηματίας που δανείζεται. Τους θέτει η τράπεζα και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Δηλαδή, όταν πας να δανειστείς, η τράπεζα σου θέτει τους όρους. Αν σου θέσει ευνοϊκούς όρους η τράπεζα, έχει την ευθύνη για αυτούς τους όρους και ο επιχειρηματίας βεβαίως απλά τους αποδέχεται. Αυτό ακριβώς λέει ο κύριος Κοντομινάς, ότι δεν θέτει ο ίδιος τις όρους σε καμία περίπτωση, είτε στη σύμβαση για την χρήση της πιστωτικής κάρτας, είτε για τη σύμβαση που αφορά τα δάνεια. Οι εισαγγελείς όμως και το πόρισμα λένε ότι ουσιαστικά ο κύριος Κοντομινάς πέτυχε αυτές τις συμβάσεις, τις οποίες θεωρούν ζημιογόνες για το ταμιευτήριο οι εισαγγελικές αρχές, προφανώς συμπράττοντας με μέλη του ταμιευτηρίου και ζημιώνοντας το δημόσιο. Αυτό λένε οι εισαγγελείς, αυτό λέει ο κύριος Κοντομινάς. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της διαδικασίας. Σίγουρα πάντως ο κύριος Κοντομινάς ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ζημία και υπάρχει, όπως μου λένε, και μια χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την οποία, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Τατιάνα, λέει ότι δεν έβαλα εγώ τους όρους, δεν ευθύνομαι εγώ και δεν είμαι και εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε να λέει, φέρεται να λέει ο κ. Κοντομινάς, υπεύθυνος για να διασφαλίζω τα συμφέροντα του ταμιευτηρίου. Αντίθετα, υπεύθυνοι για να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του ταμιευτηρίου και του δημοσίου γενικότερα είναι η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Είναι οι δύο πλευρές των ισχυρισμών. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν από τους τρεις δικαστές, οι οποίοι αύριο θα κληθούν να αποφασίσουν για την τύχη του πολύ γνωστού επιχειρηματία. Να θυμίσω και πάλι, Τατιάνα, ότι το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ζητάει ο ανακριτής να οριστεί ως εγγύηση, είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Είναι στην ευχέρεια λοιπόν του ανακριτή, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να του επιβληθεί εγγύηση από το δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν αυτό το ποσό της εγγύησης καταβληθεί είτε σε μετρητά, είτε με υποθήκευση ακινήτων, είτε ως εγγυητική επιστολή. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το ποσό να καταβληθεί ως μετρητά. Και αυτή είναι και μία από τις αξιολογήσεις που κάνουν νομικοί κύκλοι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα. Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέδωσες. Νέες πληροφορίες, οι οποίες μόλις τώρα έτσι μεταδίδονται, είναι η αλήθεια, γιατί το ρεπορτάζ για το θέμα αυτό τρέχει και βεβαίως πολύ αναλυτικά θα τα πληροφορηθούμε όλα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Λοιπόν, σας λέω το διαγωνισμό, πάμε σε διαφημίσεις γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα. 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή. Και προσθέτουμε σήμερα άλλα 1.000. Μόνο για σήμερα όμως. Μόνο για σήμερα άλλα 1.000 σε μετρητά. Σας δίνω τα τηλέφωνα να δούμε ποιος θα είναι ο πιο γρήγορος σήμερα. 90-11-51-51-51, αγαπητοί φίλοι, δοκιμάστε όσοι το επιθυμείτε. Εάν όμως δεν έχετε τα 3 ευρώ και 10 που στοιχίζει αυτό το τηλεφώνημα, αν έχετε ζοριστεί μέσα στα Χριστούγεννα, αν έχετε πολλά στο κεφάλι σας, μην ξεχνάτε ότι παίρνει πολύς κόσμος. Ότι θα δοκιμάσετε δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσετε. Μπορεί να ξοδέψετε τα 3 ευρώ σας αδίκως. Εγώ σας βάζω και αυτό το δίλημα. Να το σκεφτείτε. Γιατί το ζήτημα δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει να δώσει τα λεφτά στο διαγωνισμό. Αυτού που του περισσεύουν. 90-11-51-51-51. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Σε όλους όσους θα δοκιμάσετε. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε την ιστορία της νίκης της Τσακυρίδου. Τη πανέμορφη μπασκετμπολίστρια, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή αθλήτρια. Μετά από ένα τροχείο έμεινε 6 μήνες περίπου σε κόμμα. Ξύπνησε από το κόμμα. Σαν από θαύμα, ξύπνησε το κορίτσι από κόμμα. Θα δούμε μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Ξύπνησε από κόμμα μετά από μισό χρόνο περίπου. Η Νίκη Τσακυρίδου είναι 24χρονη μπασκετμπολίστρια που χάρισε το χαμόγελο ξανά στους γονείς της. Το τροχαίο που παρολίγο να τη στοιχίσει τη ζωή και το συγκλονιστικό μήνυμα του πατέρα της. Νόσος του Crohn. Πόσα ξέρετε για την πάθηση που προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους? Πόσο αθώα μπορεί να είναι μια διάρρεια που επιμένει? Επιστήμονες αλλά και ασθενείς μιλούν για το αυτοάνοσο νόσημα. Άλλοι το αποκαλούν θηρίο, άλλοι τέρας. Εγώ γενικά το αντιμετωπίζω σαν ευχή και κατάρα. Σε λίγο θα τα μάθουμε όλα λοιπόν και για αυτό το αυτοάνοσο νόσημα. Πάμε να μάθουμε την ιστορία της Νίκης. 24 ετών, είχε πάει στη Λίμνο, καλοκαίρι, με μια φίλη της, διακοπές. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τράκαρε με άλλο διερχόμενο όχημα και έκτοτε η γνωστή μπασκετμπολίστρια, γνωστή στο χώρο του αθλητισμού, έπεσε σε κόμμα. Και όμως, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την ελπίδα, γιατί θαύματα γίνονται. Το κορίτσι, 6 μήνες μετά, άνοιξε τα μάτια του, επανήλθε, επικοινώνησε με το περιβάλλον. Πάμε να δούμε το βίντεο. Χαμόγελα για την 24χρονη αθλήτρια που έδινε σκληρό αγώνα με το θάνατο. Για θαύμα κάνουν λόγο οι δικοί της άνθρωποι. Επί 6 μήνες περίπου, η Νίκη Τσακυρίδου, μπασκετμπολίστρια του ΠΑΟΚ, βρίσκονταν σε κομματώδη κατάσταση μετά από ένα τροχαίο που είχε τον περασμένο Αύγουστο. Η νεαρή αθλήτρια κέρδισε τη μάχη με τη ζωή καθώς ξύπνησε από το κόμμα πριν από 20 μέρες και άρχισε να αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους γύρω της, χαρίζοντας μια νότα ελπίδας και αισιοδοξίας στους γονείς της. Συγκλονιστικό είναι το μήνυμα του πατέρα της νεαρής αθλήτριας, ο οποίος μέσω του λογαριασμού της κόρης του στο Facebook ανακοίνωσε πως η Νίκη κέρδισε τον αγώνα ζωής και μετά από μισό χρόνο περίπου που βρίσκονταν σε κομματώδη κατάσταση άρχισε να έχει επαφή με το περιβάλλον και να συνεχίζει τη θεραπεία της σε κέντρο κινητικής αποκατάστασης του εξωτερικού. Ο Φίλιππος Τσακυρίδης έγραψε συγκεκριμένα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο μπαμπάς της Νικούλας. Η Νίκη μας κέρδισε τον αγώνα ζωής. Είναι καλά με την υγεία της, έχει ξυπνήσει κάπως, μιλάμε, δεν θυμάται πολλά, αυτά με το χρόνο και το καλύτερο, έχουμε φύγει από το νοσοκομείο και έχει φύγει εκτός Ελλάδος σε κέντρο αποκατάστασης. Έχουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα ακόμα. Όταν θα έχω ενημέρωση από τη μάνα της, για κάτι σημαντικό θα σας το πω. Είναι πάντως σκληρό καρύδι και με υψηλό ηθικό έφυγε. Καλή σας χρονιά σε όλους.
Ήταν 19 Αυγούστου μεσημέρι όταν συνέβη το τροχαίο. Η 24χρονη μπασκετμπολίστρια ήταν σε διακοπές στη Λίμνο. Μία βόλτα με το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε φιάλτη. Η Νίκη Τσακυρίδου κάθονταν στην πίσω θέση. Ξαφνικά η κοπέλα που οδηγούσε το αυτοκίνητο σε μία απότομη στροφή χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται με άλλο διερχόμενο όχημα. Η νεαρή μπασκετμπολίστρια τραυματίστηκε άσχημα, ενώ οι άλλες δύο κοπέλες πιο ελαφρά. Από τη Λίμνο η Νίκη Τσακυρίδου μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και σοβαρή και έκτοτε δίνει μια σκληρή μάχη με το θάνατο, με τη συμπαράσταση πολλών ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειάς της για προσφορά αίματος. Η 24χρονη αθλήτρια, μετά από μισό χρόνο περίπου που ήταν σε κόμμα, ξυπνά και χαρίζει χαμόγελα στους γονείς της που αγωνιούσαν όλο αυτό τον καιρό για τη μοναχοκόρη τους, το μοναχοπαίδι τους που λίγο έλειψε λόγω ενός τροχαίου να το χάσουν για πάντα. Ναι, ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να τη δούμε σύντομα κοντά μας, να σταθεί στα πόδια της. Τώρα, θυμάστε, είμαι σίγουρη ότι θυμάστε όλη την ιστορία της μικρής Μαρίας, η οποία εντοπίστηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα και τελικά απεδείχθη ότι η βιολογική της γονής ήταν Ρωμά από τη Βουλγαρία. Ξέρετε, πολύ συχνά έτσι συμβαίνει, με διάφορες ιστορίες που απασχολούν τα μέσα, εγχώρια και διεθνή. Την ξεχάσαμε λίγο, τη μικρή Μαρία. Κανείς δεν ασχολείται πια. Κι όμως σήμερα έγινε το δικαστήριο για την επιμέλειά της. Διεκδικεί την επιμέλειά της το χαμόγελο του παιδιού, στη ζεστή αγκαλιά του οποίου βρίσκεται το κοριτσάκι τους τελευταίους μήνες. Και από την άλλη πλευρά, οι φυλακισμένοι, τσιγκάνοι, οι οποίοι είχαν ισχυριστεί τότε ότι ήταν η βιολογική της γονής. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο και πότε θα βγει η απόφαση. Only know you've been high when you're feeling low. Στη ζεστή αγκαλιά του χαμόγελου του παιδιού βρίσκεται τους τελευταίους τρεις μήνες η μικρή Μαρία. Σήμερα συζητήθηκε στο δικαστήριο της Λάρισας η οριστική επιμέλεια της 4χρονης και η απόφαση αναμένεται να βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση της 4χρονης είχε συγκλονίσει τον κόσμο. Ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και οι συγκεκριμένες φωτογραφίες της μικρής με το λευκό δέρμα, τα ξανθά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Ήταν 16 Οκτωβρίου του 2013 όταν το κοριτσάκι βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα. Η υπόθεση ξεκίνησε από ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία, στο οποίο καταγγέλθηκε πως το κοριτσάκι δεν έχει καμία σχέση με τους Ρωμά που ζει μαζί τους και στη συνέχεια ακολούθησε έφοδος της αστυνομίας. Αρχικά το ζευγάρι που τη μεγάλωσε και βρίσκεται προφυλακισμένο για τα αδικήματα της αρπαγής ανηλίκου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης ισχυρίστηκε πως είναι κόρη τους. Ωστόσο, όταν προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα, υποστήριξαν πως δεν είναι βιολογική τους κόρη, αλλά τους την έδωσε μια γυναίκα η οποία γέννησε στον καταβλισμό και στη συνέχεια. Έκανε το λάθος, έπρεπε να πάει στην αστυνομία. Ναι. Καλημέρα, κύριε αστυνόμη. Και γνωστός τοπικός. Το παιδί αυτό το πήρα από ένα βούργαρο. Μου το άφησε στο σπίτι να πει τι μπορώ να κάνω. Το βλέπατε το κοριτσάκι εσείς, έτσι. Βεβαίως, μαζί μας. Σε όποιο μαγαζί να πας, σε όποιο σούπερ μάρκετ να πας, το παιδί ήταν ελεύθερο. Λίγες ημέρες μετά, τα βλέμματα όλων στράφηκαν στη Βουλγαρία, εκεί όπου εντοπίστηκαν οι βιολογικοί γονείς της Μαρίας στον καταβλισμό του χωριού Νικολάεβο, λίγο έξω από την πόλη Στάρα Ζαγκόρα. Η Σάσα Ρούσεβα και ο Ατανάς Ρούσεβ διαπιστώθηκε μετά από εξέταση DNA πως είναι η βιολογική της γονής. Με συνεντεύξεις της η 35χρονη ζητούσε πίσω τη Μαρία και υποστήριξε πως έδωσε το παιδί χωρίς χρήματα σε μια ξανθιά γυναίκα για να το φροντίζει για λίγο καιρό μέχρι να μπορέσει να το πάρει ξανά πίσω. И казва на мене, защо плачеш, ма моето момиче? Казвам, няма работа, няма мляко, тете, работата. Дещра ми е чезнал мъж. И не може да се прибираме. И той казва, аз нямам дете. И тя казва. Нямам дете, дай Мария на мене, да го гледам. Като теб и като искаш, като имаш пари от България, ела пак на Гърция, зими го. Но това е било преди
4 години. Да. Еми. И казва на мене пак ела да го взимаш. И ти казва добре, давам го. Да, аз казвам добре, като става с Мария нещо. Той казва на мене няма да се стане. Да. Казва на мене няма да случа с Мария нещо. Аз пусна, го прибирал сам къщи. И останах на Атанас Гребенна. И на Атанас после, да. После на Пенка. Пари предложили ти? Ач, Верона Иси. Пари предложили ти? Не сам, никакви пари не сам взимал. И работя... Тя просто каже, взема да го гледаш, пък когато искаш се върни. Да, да. Да. Ти си майка, не можеш да даваш така дете. Как го даде така? Ми дал съм една грешка, правил съм, ама аз... Σας δύο δάλ σαν τουάι. Ο αδερφός του Ρούσεφ αποκάλυψε πως η μικρή γεννήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο που οι γονείς της εργαζόταν σε χωράφια με ελιές και πορτοκάλια. Ενώ το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ισχυρίστηκε πως οι γονείς του πήραν χρήματα για να δώσουν τη μικρή σε μια γυναίκα στην Ελλάδα. Η Σάσα Ρούσεφ, πάντως με δάκρυα στα μάτια σε τηλεοπτική εκπομπή της Βουλγαρίας τον περασμένο Οκτώβρη, ζητούσε το παιδί της πίσω. Μαζί της στο στούντιο ήταν και τρία αδέρφια της μικρής Μαρίας. Πάντως, τις έχουν πάρει τα δύο τα μικρά παιδιά της Ρούσεβα, καθώς ψάξαμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και εκείνη, δηλαδή, εκτός από τη μικρή Μαρία που είναι εδώ και τη διεκδικεί το χαμόγελο του παιδιού, έχει αφαιρεθεί επιμέλεια και από τους βιολογικούς γονείς κάποιων μικρότερων παιδιών, γιατί είχε και μια μεγαλύτερη κορούλα, η οποία ήταν παντρεμένη, αν θυμάστε. Λοιπόν, πάμε λίγο να γνωρίσουμε τον κύριο Γιάννη Τριανταφυλλίδη, γαστρεντερολόγο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Την ερατό Μαραγκού. Γεια σας. Γεια σας, ερατά. Και το Γιώργο, το Μιλώνα. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Είστε κοντά μας. Με θάρρος, οφείλω να ομολογήσω. Mm-hmm. Γιατί το να βγαίνεις στη τηλεόραση να μιλάς για μια σπάνια πάθηση την οποία πάσχεις δεν είναι και τόσο εύκολο. Πρέπει να είσαι πολύ... Πρέπει να είσαι δυνατός, να το έχεις δουλέψει λίγο. Και συγχαρητήρια που είστε εδώ. Ευχαριστούμε. Ισχύει. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι εδώ να μιλήσουν για ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο εγώ δεν γνώριζα, του οποίου την ύπαρξη δεν τη γνώριζα, δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια ασθένεια. Ονομάζεται νόσος του Κρόν και γιατρέ πληροφορούμε εδώ ότι πληθαίνουν τα κρούσματα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε τι είναι και σε λίγο θα το κουβεντιάσουμε. Τα άτομα με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα δεν αναζητούν καθημερινά μόνο την κοντινότερη τουαλέτα. Άλλοι το αποκαλούν θηρίο, άλλοι τέρας. Εγώ λέω, είναι πλέον μαζί μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συμβιώσω όσο καλύτερα μπορώ. Εγώ γενικά το αντιμετωπίζω σαν ευχή και κατάρα. Νόσος του Κρόουν και ελκώδης κολίτιδα ή αν προτιμάτε, όπως υποστηρίζει ο επιστημονικός κόσμος, η νόσος του μέλλοντος. Είναι μια αρρώστια η οποία προσβάλλει κυρίως τις νέες ηλικίες, τη δεύτερη με τρίτη δεκαετία της ζωής, χωρίς όμως να φύδεται και των μεγάλων ηλικιών. Η συχνότητά της αυξάνεται χρόνο με χρόνο. Πρόκειται για άλλο ένα αυτοάνοσο που ενώ πριν χρόνια θεωρούνταν σπάνιο, πλέον συναντάται όλο ένα και περισσότερο. Το κύριο σύμπτωμα, κοιλιακός πόνος και διάρρεια, όμως δεν είναι μόνο αυτά. Τα συμπτώματα της αρρώστιας σχετίζονται με το πεπτικό φυσικά. Έχει όμως και μια ποικιλία άλλων συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να είναι γενικά συμπτώματα, όπως είναι απώλεια βάρους, ο πυρετός, η εξάντληση, η καταβολή δυνάμεων, όπως λέμε. Ο Γιώργος και η Ερατό, δύο πολύ νεαρά παιδιά, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας των 20 ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την νόσο. Από τότε παντρεύτηκαν την νόσο τους στο γιατρό τους και τη θεραπευτική τους αγωγή, που δεν μπορούν με τίποτα να παραβλέψουν. Έχω ήδη 8 χρόνια με την νόσο. Σιγά σιγά αρχίζω και τη μαθαίνω, καθώς περνούν τα χρόνια. Είναι πολύ έντονη πόνη. Και εξαιτίας αυτών των πόνων πήγαινα στο νοσοκομείο, που... Κάποιες φορές μου λέγανε, δεν έχεις τίποτα, κάτι, σαν κάτι έφαγες και σε πείραξε.
Πρόκειται για μία νόσο που δεν έχει θεραπεία. Μία νόσο που οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ακριβή αίτια της εμφάνισής της. Φαίνεται να υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση, μιας και συναντάται μέχρι και σε μωρά, ενώ το στρες υποστηρίζουν οι ασθενείς ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Μία ομάδα αφορά σε παράγοντες του περιβάλλοντος, τους οποίους δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε όμως ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες, όπως είναι ορισμένοι διατροφικοί παράγοντες, φάρμακα. Τα αντισυλληπτικά, για παράδειγμα, υπάρχουν, υποστηρίζεται από ορισμένους ότι μπορεί να προδιαθέτουν στην νόσο και άλλες καταστάσεις, αλλά κυρίως παίζει ρόλο το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Η ζωή με τη συγκεκριμένη νόσο δεν είναι εύκολη και το σημαντικότερο είναι πως οι ασθενείς πρέπει να αποδεχθούν ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν μου αρέσει η πρόταση νόση του μέλλοντος, γιατί θα βρούμε μια θεραπεία και δεν θα υπάρχει πια. Ξεκινήσουμε πρώτα από τα παιδιά να ακούσουμε τι ακριβώς και πότε διαπίστωσαν ότι υπάρχουν από την νόσο. Να ξεκινήσουμε από ποιον. Από τις κυρίες. Οι κυρίες προηγούνται. Λοιπόν, Ερατό, εσύ πότε, πώς έμαθες ότι πάσεις από την νόσο? Γιατί τα συμπτώματα που είναι πόνος στην κοιλιά, διάρειες, είναι συμπτώματα που μπορεί να τα έχουμε όλοι κάποια στιγμή. Ναι. Απλά στην περίπτωση μου δεν είχα τα κλασικά συμπτώματα και γι' αυτό άργησε η διάγνωση. Mm-hmm. Και... Εσύ τι θέματα είχες? Πονούσε? Είχα πόνους, ναι. Τους οποίους όποτε πήγαινα στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να μου πούνε από τι μπορεί να προέρχεται. Η πόνη δηλαδή ήταν τόσο έντονη που... σαν κολικός, τι πόνη? Ναι. Σαν κολλικό, σαν σπαστική κολίτιδα, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει η δική σου περίπτωση από έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από σπαστική κολίτιδα? Ο γιατρός δεν... Θέλω να πω στους πόνους ή στο... Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί δεν... Έχει κάποια άλλα συμπτώματα πιο βαριά? Γιατί έχει πόνους στην κοιλιά. Τι... Κυρία Στεφανίδου, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτή την νόσο, η οποία, όπως αναφέρατε και εσείς, αναπτύσσεται αλματοδός, θα έλεγα. Ακόμα και σε χώρες που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, όπως είναι οι χώρες της Ασίας. Η Κίνα, η Ινδία, αρχίζουν και παρουσιάζονται περιστατικά. Α, υπήρχαν χώρες που... Βεβαίως. Και αυτό είχαμε γινότανε... πολλά περιστατικά και χώρες που δεν υπήρχε νόσο. Βεβαίως. Αυτή ήταν νόσος, υποτίθεται, των ανεπτυγμένων χωρών. Φαίνεται ότι οι μεταβολές οι οποίες γίνονται στις χώρες αυτές, στις αναπτυσσόμενες, είτε αυτές σχετίζονται με διαιτητικούς παράγοντες ή περιβαλλοντιακούς γενικά, φαίνεται ότι αρχίζουν να εκλείπουν οι προστατευτικοί παράγοντες που υπήρχαν πριν, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αυξάνεται η νόσος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σε αυτές τις χώρες, στην Ινδία για παράδειγμα ή στην Κίνα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα λοιμόξεων του εντέρου, από σκόλικες ή... Αυτά τώρα αρχίζουν να εξαλείφονται. Αυτά ασκούσαν προστατευτική δράση όσον αφορά στην εμφάνιση της νόσου, γιατί εξέτρεπαν την ανοσολογική, όπως λέμε, την αμυντική αντίδραση του οργανισμού προς ορισμένη κατεύθυνση. Αναπτυσσόμενο το βιωτικό επίπεδο και εξαλειφόμενων αυτών των αιτίων, φαίνεται ότι συντρέχουν οι ίδιοι οι παράγοντες, όπως και στις ανεπτυγμένες χώρες της Αμερικής ή της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να αρχίζει να αυξάνεται η αρρώστια. Βέβαια. Απλώς δεν έχουμε ακόμη εμείς καταλάβει, γιατί εσείς μεταξύ σας γνωρίζετε τι είναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι παθαίνεις. Τι... Ναι. Σας το λέω έτσι απλά λαϊκά. Τι παθαίνεις? Είναι κάτι, είναι σαν να έχει κανείς μια, ας το πούμε, δηλητηρίαση που είναι για πολύ καιρό, σαν να έχει μια διάρρεια. Πώς εμείς τρώμε κάτι και μπορεί να πάθουμε διάρρεια 2-3 μέρες, είναι αυτό που κανείς το έχει για πολύ καιρό? Τι είναι, δηλαδή, εσύ τι συμπτώματα έχεις? Να πιαστώ λίγο από αυτό που είπατε πριν. Ναι. Το μόνο μου παράπονο, έχω καταρχήν ελκώδη κολίτιδα. Είναι συγγενικές νόσεις, ναι, με τη νόσο του Κρόν. Το μόνο μου παράπονο κάποιου ανθρώπου που έχει ελκώδη κολίτιδα, ναι, και ίσως και νόσο του Κρόν, είναι ότι νομίζει ο κόσμος ότι έχει κολίτιδα. Όπου όλοι έχουμε μία θεία ή μία γιαγιά που έχει κολίτιδα και έφαγε κάποτε φασόλια ή κάποιο άλλο πράσινο, ναι, και έχει πριστεί και δεν μπορεί να κοιμηθεί οτιδήποτε. Ναι.
Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πηγαίνεις πολλές φορές στην τουαλέτα. Προσωπικά, εγώ όταν έγινε και η διάγνωση, έβλεπα αίμα κάθε φορά που πήγαινα στο μπάνιο. Οπότε ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο πήγα στο νοσοκομείο, έγινε η διάγνωση κτλ. Ναι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχεις μια μόνιμη, μια χρόνια πάθηση, αλλάζει λίγο τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σου. Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχεις εσύ, ναι. Η ρυθμή της δικής σου καθημερινότητας από κάποιον ο οποίος δεν έχει την νόσο. Δηλαδή, πρέπει να πας πάρα πολλές φορές στην τουαλέτα ή είναι κάτι που ελέγχεται. Υπάρχουν υφέσεις και εξάρσεις. Όταν είσαι σε ύφεση, η διαφορά δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Σχεδόν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και σίγουρα δεν το αντιλαμβάνονται και οι άλλοι. Δεν είναι κάτι που φαίνεται. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, για να είναι σε ύφεση, χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Οπότε, σημαντική διαφορά είναι ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος πάσχει από υλικό δικολίδα ή νόσο του Crohn είναι μόνιμα σε μια φαρμακευτική αγωγή. Είτε ελαφριάς μορφής είτε ισχυρότερης. Παίρνει κάποια χάπια καθημερινά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, όταν όπως είναι σε ύφεση, δεν υπάρχει θέμα. Όμως όταν είναι σε έξαρση, όπως και να έχει, όπως είπατε πριν, ότι είναι σαν μια δηλητηρίαση για τον κοινό, για τον μέσο άνθρωπο, αντιστοίχως εμάς είναι μια περίοδος μακράς δηλητηρίασης. Δηλαδή, πόσες μέρες μπορεί να κρατήσει, πόσο καιρό. Γιατί ρωτάω, γιατί σε μια δηλητηρίαση είναι ίσως το η διάρρεια ή ο εμετός είναι το μόνο που δεν μπορείς καν να πας στη δουλειά σου. Εγώ όταν έχω πυρετό, θα πάρω ένα ντεπών, θα μου πέσει ή αν έχω λαιμό και 38 και 39, θα την κάνω την εκπομπή. Αν έχω διάρρεια, δεν μπορώ να την κάνω την εκπομπή. Και γι' αυτό προσπαθώ να αντιληφθώ πώς είναι η δική σας ζωή και πώς είναι αυτή η συγκεκριμένη, αν θέλεις, το νόσημα και πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Εσείς λοιπόν είναι σαν όταν είσαστε σε έξαρση, σαν να είσαστε όπως όταν έχουμε εμείς διάρρεια, διαρκώς. Είναι ανάλογα βέβαια το άτομο. Πόσες μέρες. Μπορεί να είναι για 2-3 μέρες, 1-2 μέρες κάποιο άτομο, μπορεί να είναι και παραπάνω. Όταν είναι παραπάνω, εντάξει, θα πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο ή όχι για να το αντιμετωπίσουμε. Για 2-3 μέρες, σαν να έχουμε. Πώς είναι μια ίωση. Ναι. Μια και ίωση. Μετά περνάει όμως. Εφόσον πάει στην κατάλληλη αγωγή ή απευθυνθεί στο γιατρό. Και μετά σου, αυτό πότε επανέρχεται περίπου, σε τι συχνά. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Εφόσον, μιλώντας για μένα, αν είμαι τυπικός. Δεν σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά. Εμφανίζεται σε κάποιες περιόδους, οπότε το θυμάται. Αυτό που λέμε είναι ότι κοιμάται η νόσος για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς ξυπνάει και μόνη της. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν διάρρειες και να μην ξέρουν ότι έχουν την νόσο του Crohn. Γιατί έτσι όπως μου. Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω λεπτομέρειες. Γιατί έτσι όπως μου λες, θα μπορούσε να είναι και κάποιος ο οποίος να θεωρεί ότι έχει πάθει δηλητηριάσεις. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι και θέματα ίσως που θα τα ξέρει καλύτερο ο γιατρός να μας τα απαντήσει. Προσπαθώ να καταλάβω τη διαφορά. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Μια βασική ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ελκώδους κολίτιδος και νόσου Crohn είναι ότι στην ελκώδη κολίτιδα προέχει το αιματηρό στοιχείο. Ναι. Γι' αυτό και λέγεται αιμορραγική κολίτης. Και ελκώδης επειδή κάνει έλκη στο εσωτερικό του εντέρου. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει ότι έχει αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις που παρατείνονται για αρκετό διάστημα ημερών ή εβδομάδων, οπωσδήποτε θα τρέξει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Το αντίστοιχο χαρακτηριστικό, το κυριότερο στην νόσο του Crohn, είναι η διάρρεια, η οποία δεν είναι αιματηρή, εκτός και αν η νόσος εντοπίζεται στο παχύ έντερο. Συνήθως εντοπίζεται στο λεπτό ή στο λεπτό και στο παχύ ταυτόχρονα. Αυτές είναι η διάρρεια και πόνος. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι της νόσου του Crohn. Σε σχέση με την ελκώδη κολίτιδα. Πού θα καταλάβει ένας άνθρωπος. Ένας ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει μόνος του τι δεν έχει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αυτό. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων, η διάρκεια της, ενδεχομένως συνοδά άλλα ενοχλήματα από διάφορα όργανα και συστήματα, παραδείγματος χάρη συνοδός αρθρίτιδα, εκδηλώσεις από τα μάτια, με φλεγμονές στα μάτια, άφθες στο στόμα, δερματικά εξανθήματα. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις εξωεντερικές, δηλαδή εκτός του πεπτικού σωλήνα, που μπορεί να συνοδεύουν την αρρώστια αυτή, η οποία, όπως είπατε προηγουμένως, είναι κατά κάποιο τρόπο γενικευμένη νόσος. Μπορεί να εκδηλωθεί όχι μόνο από τον πεπτικό σωλήνα, αλλά από σχεδόν οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του ανθρώπου. Όχι
ταυτόχρονα αναγκαστικά, ούτε όλα αυτά τα συστήματα προσβάλλονται στον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, ένας ασθενής μπορεί να έχει μια εξωτερική εκδήλωση, παραδείγματος χάρη αρθρίτιδα. Άλλος μπορεί να έχει εκδήλωση μόνο από τους οφθαλμούς. Άλλος μπορεί να έχει δύο ή τρεις ταυτόχρονα με τα εντερικά συμπτώματα. Νομίζω ότι όσον αφορά ένα μήνυμα προς τους τηλεθεατές μας, είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει συμπτώματα σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, τα οποία παρατείνονται, θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Δεν τα είναι φάρμακα εύκολο. Είναι αυτά τα απλά φάρμακα που παίρνουμε όταν έχουμε διάρρεια, δηλαδή Imodium για να σταματήσει η διάρρεια, είναι... Όχι βέβαια. Αγαπημένη μου εσύ. Όχι, δεν είναι. Είναι πιο βαριά φάρμακα. Όχι, είναι εξειδικευμένα φάρμακα. Είναι χρειάζεται... αυτά στη σπαστική κολίτιδα που παίρνει για χαλάρωση καμία... του εντέρου. Και... ίσα-ίσα αντεδείκνεται. Όχι. Αντεδείκνεται. Άλλο η σπαστική κολίτιδα που ονομάζεται κολίτης από τον κόσμο, ναι, δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τη μία αρρώστια ούτε με την άλλη που συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να πω, κυρία Στεφανίδη, ότι όπως βλέπετε, τα παιδιά αυτά εμείς τα θεωρούμε παιδιά μας. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ ζεστή σχέση μεταξύ του αρρώστου και του θεράποντα. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τον βρουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ή δυνατόν, εφόσον τον χρειαστούν. Καταλαβαίνετε ποια σχέση οικοδομείται. Είναι μια χρόνια νόσος η οποία παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Χρειάζεται συνεχή φαρμακευτική αγωγή για να αποτρέψουμε την επιστροφή της. Ναι, να ρωτήσω λίγο τα παιδιά. Εσείς θέλετε να ακουστεί. Νομίζω εσείς συμμετέχεις και στο κοινωνικό μήνυμα. Ναι, στο σποτάκι. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο για την νόσο τη δικιά σας και γιατί θέλετε, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλετε να καταλάβει ο κόσμος και γιατί είστε εδώ σήμερα, να το εξηγήσουμε, έλα ερατό. Πρέπει λίγο, ναι, θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια νόσο που μας βασανίζει λίγο. Πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να τρώμε πολλή ώρα στην τουαλέτα, να πρέπει να φύγουμε ξαφνικά από κάπου, να μην μπορέσουμε να πάμε κάπου. Και κυρίως να μπορούν να το καταλάβουν οι συγγενείς, οι φίλοι μας. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε συχνά, να μας πιέζουν. Να σας καταλάβουν. Να σας νιώσουν. Και επίσης, ένας λόγος που ήρθαμε εδώ, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν στην τηλεόραση, πάσχουν και από τις δύο νόσους και έχουν ένα τρομερό ταμπού. Δεν το λένε σε κανέναν. Ξέρω παιδιά που δεν θέλουν να το συζητήσουν με τους γονείς τους, με τους φίλους τους, με τον οποιοδήποτε. Εντάξει, είναι μια νόσος, είναι ανίατη, ναι, αλλά okay, μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη ζωή σου. Οπότε είναι επίσης σημαντικό για όλους αυτούς, όπως βγαίνουμε εμείς και το λέμε εδώ, και εντάξει, δεν συμβαίνει κάτι παραπάνω, mm-hmm, μπορούν να ανοιχτούν. Και όσο mm-hmm ανοίγεσαι, επειδή έχει άμεση σχέση με την ψυχολογία, mm-hmm, νιώθεις και καλύτερα. Σε βοηθάει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί όσο το κρατάνε μέσα τους και δεν μπορούν να εξηγήσουν στον κόσμο συμπεριφορές, γιατί εξαφανίστηκα σήμερα και δεν ήρθα στη γιορτή σου, γιατί δεν μπορώ να είμαι κοντά σου, γιατί πρέπει αυτές τις 2-3 μέρες να τρέχω συνέχεια στην τουαλέτα, τι μου συμβαίνει. Εάν το κρατάς μέσα σου, σε πιέζει ακόμη πιο πολύ και επειδή είναι και αυτό άνοσο, mm-hmm, γίνεσαι χειρότερα, δηλαδή χειροτερεύει η κατάστασή σου. Άρα, να μπορούν να το εξωτερικεύσουν, να το μοιραστούν, να το και να μην νιώθουν ντροπή γι' αυτό. Αυτό λέμε ότι δεν είναι ταμπού η νόσος. Πολλοί το βλέπουν σαν ντροπή. Δεν είναι. Ναι. Δεν συμβαίνει κάτι. Είσαι διαφορετικό στο ότι έχεις μία νόσο, η οποία αργά ή γρήγορα θα την αντιμετωπίσεις. Σε μάθεις με τον τρόπο να αντιμετωπίζεις. Μπορεί να συνεχίσεις κανονικά τη ζωή σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το πεις εκεί έξω. Σε όποιον και να το πούμε, δεν σε αντιμετωπίζει κανείς περίεργα. Ο ψυχολογικός παράγοντας λοιπόν παίζει τεράστιο ρόλο, καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι. Δηλαδή, και σε όλα τα αυτοάνωσα βέβαια, αλλά όταν είστε πιεσμένοι ψυχολογικά, φαντάζομαι, είναι... έχετε μεγαλύτερες εξάρσεις. Τον κάθε άνθρωπο, όταν είναι αγχωμένος, λίγο τον πιένει να σφίξουν στο στομάχι. Εμένα. Όλοι. Όχι, εμένα, εγώ θα σου πω. Μόλις με κάτι στεναχωρηθώ πολύ, μόλις έχω άγχος για κάτι, πάω πιο πολλές φορές στην τουαλέτα, κατευθείαν. Αυτό σε πιο καθημερινό και με πιο συνέχειες άγχος. Μην αγχωθούμε. Ναι. Κατανοώ. Μας προκύψει κάτι. Οπότε αν έχεις άγχος επειδή το έχεις, είναι αυτό και δεν λέτε. Ναι, όλα αν έχεις άγχος επειδή το έχεις, τη σχεδιά την κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον γιατρό που ήρθε και μας διαφώτισε και μάθαμε τι είναι η νόσος. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που είναι πολύ ωραία και συνειδητοποιημένα και μας τα πάνε και πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, λέω τον διαγωνισμό και αλλάζουμε θέμα. 10.000 ευρώ μετρητά και μόνο για σήμερα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, επιπλέον 1.000 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα 11.000 ευρώ μετρητά και την Παρασκευή ένας από εσάς θα πάρει το 10.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω, αν έχετε εξοδευτεί αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε καν αν είστε αρκετά γρήγοροι. Αν πάλι το θέλετε, είναι πολύ απλό. Τηλεφωνείτε σε αυτό το τηλέφωνο το 9011-5151-51. Ακούτε ένα μονοψήφιο αριθμό στον τηλεφωνητή και όποιος τον πατήσει πιο γρήγορα, όποιος τον πληκτρολογήσει πιο γρήγορα, αυτός παίρνει τα λεφτά, έτσι απλά. 9011-5151-51. Καλή επιτυχία. 10.000 συν 1 σήμερα, τα 1.000 ευρώ σήμερα στο τέλος της εκπομπής και τα 10 την Παρασκευή. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Δημήτρης και η Μάρα ταξιδεύουν μέσω της Action Aid στις χώρες του τρίτου κόσμου και βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο Δημήτρης μαζί με την 9χρονη κόρη του, τη Μάντι, ταξίδεψαν μέχρι την Αφρική για να γνωρίσουν το παιδί της καρδιάς τους. Μου άρεσε πολύ εδώ που είμαστε. Θα ήθελα να ξανάρθω. Σε λίγο, ο Δημήτρης και η Μάντι θα έρθουν κοντά μας. Πρώτα όμως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, καθώς αυτή την ώρα ο Γάλλος πρόεδρος περνάει δύσκολες στιγμές. Είχε προγραμματιστεί να δώσει μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη τύπου για την πορεία της γαλλικής οικονομίας. Έλα όμως που λίγες μέρες πριν έσκασε ένα διανόητο ροζ σκάνδαλο, σύμφωνα με το οποίο για όσους δεν το έχουν ακούσει που είναι βέβαιο ότι κάτι θα έχει πάρει τα αυτή σας, ο κύριος Ολάν έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο μες τη νύχτα πάνω σε ένα σκουτεράκι φέροντας κράνος για να πάει στην άλλη γωνία και να συναντήσει μες τη νύχτα τη Σαραντάρα, ηθοποιό ερωμένη του, απατώντας την επίσημη δημοσιογράφο σύντροφό του με την οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μένουν μαζί στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή την ώρα λοιπόν, Ειρήνη, είναι ζωντανή η εικόνα που παρακολουθούμε. Ακριβώς, είναι ζωντανή η εικόνα. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Φρανσουά Ολάντ και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να απαντήσει και να δώσει επιτέλους κάποια απάντηση για τα κρυφά ραντεβού με την ηθοποιό, με τη 40χρονη ηθοποιό. Είναι αυτή η απάντηση που θα κρίνει και αν η επίσημη πρώτη κυρία της Γαλλίας θα δώσει το συγχωροχάρτη στον κύριο Ολάντ. Αν δηλαδή η απάντηση που θα πάρει θα είναι ικανοποιητική, θα δούμε και την εξέλιξη που θα έχει πια η σχέση τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προνόμια που έχει μια πρώτη κυρία πάντα, έτσι, Τατιάνα. Γιατί η πρώτη κυρία είναι έτοιμη να το συγχωρήσει, και αν εκείνη είναι έτοιμη, εκείνος είναι έτοιμος να παρατήσει τη Γαλλίδα Σαραντάρα ηθοποιό ερωμένη του. Σύμφωνα με το περιβάλλον λοιπόν της πρώτης κυρίας, βρίσκεται, η πρόθεσή της είναι να συγχωρήσει τον κύριο Ολάντ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρακολουθεί τις εξελίξεις από εκεί και όσοι τη γνωρίζουν καλά λένε ότι η δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφος γνωρίζει πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι και στόχος της είναι να κερδίσει την εύνοια του κόσμου με αυτή τη στην πράξη. Πρέπει να σου πω, Τατιάνα, επίσης ότι οι περισσότεροι θα θεωρούσαν ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο δεν θα είχε καλό αντίκτυπο στην εικόνα του Φρανσουά Ολάντ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 2 μονάδες πλάς. Όσο περίεργο και αν ακούγεται. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι τοποθετήθηκε ο πρώην σύζυγος της Ζούλι Γκαγιέ για το θέμα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Μπήκε και αυτό στο παιχνίδι. Πάντως τον Ολάν λίγο κομμένο τον βλέπω στη συνέντευξη τώρα που δίνει. Τον βλέπω λίγο. Δεν μπορεί να είναι και χαρούμενος τώρα όταν πρόκειται να μιλήσει. Τον έχουν βάψει πολύ, τον έχουν κτενίσει, κατράμι το μαλλί. Κατράμι, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, δεν είχα προσέξει ότι έχει και τέτοιο κατράμι μαλλί. Και επίσης δεν είχαμε ασχοληθεί και με την εμφάνιση του κυρίου Ολάντ ποτέ. Αλλά τώρα που μας παρουσιάζεται ως εραστής, ως μεγάλος εραστής, αρχίσουμε και παρατηρούμε διάφορα θέματα λοιπόν. Κατράμι το μαλλί, λίγο κομμένο αλλά πολύ βαμμένο. Του έχουν κάνει καιρός μαγουλάκια για να δώσει τη συνέντευξη. Πολύ, πολύ το μακιγιάζ.
Τι είπε ο πρώην σύντροφος της ηθοποιού, λοιπόν? Ο πρώην σύντροφος, λοιπόν, της ηθοποιού είπε ότι η κατάσταση εκείνης είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτά που ακούγονται για αυτήν. Δεν την αγγίζει και μάλιστα είπε ότι η ηθοποιός έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ναι, φαίνεται. Από ό,τι λέει η ίδια. Ναι. Τώρα βέβαια πρέπει να σου πω και κάτι άλλο που μάθαμε. Το πώς έγινε γνωστή η σχέση, δηλαδή πώς αποκάλυψε ο ίδιος ο Φρανσουά Ολάν στην σύντροφό του την κρυφή αυτή σχέση. Λέγεται λοιπόν ότι λίγο πριν βγουν τα δημοσιεύματα, την πλησίασε, την προσέγγισε, κάνανε μία κουβέντα, της εξήγησε και της παραδέχτηκε. Λίγο πριν βγουν τα δημοσιεύματα! Δηλαδή, όταν ήρθε στο χείλος του γκρεμού, το αποκάλυψε, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πρόεδρος Τατιάνα, αλλά δεν πάβει να είναι και άνδρας. Α, πολύ ωραία. Και πώς το αποκάλυψε, λοιπόν? Είπε, λοιπόν, παραδέχτηκε ότι έχει μία σχέση, ότι υπάρχουν αυτά τα κοινά κρυφά ραντεβού, αυτό το σπίτι κοντά στην προεδρική κατοικία. Ωραία. Αλλά, όπως είπανε, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση. Δεν άκουσαν κάποιο τσακωμό ή κάτι. Προφανώς το βρήκανε πολιτισμένα, τα βρήκανε πολιτισμένα. Πόσο πολιτισμένα όταν η ίδια μπήκε στο νοσοκομείο γιατί τα νεύρα της δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Άστε. Ενδιαφέρον. Η εικόνα, λοιπόν, που παρακολουθείτε είναι ζωντανή. Αυτή την ώρα τη δίνει τη συνέντευξη τύπου. Εάν στην πορεία, εκτός από τα θέματα της γαλλικής οικονομίας που δεν είναι της αμέσου προτεραιότητος της εκπομπής μας, αν απαντήσει σε κάποια από τα άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτόν τον καιρό, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε, να σας πω το διαγωνισμό. Να επαναλάβω ότι σήμερα, εκτός από το 10.000 το οποίο παίρνει την Παρασκευή, έχουμε αυξήσει το ποσό σε 11.000 μόνο για σήμερα. Στο τέλος της εκπομπής θα πάρετε το χιλιάρικο και την Παρασκευή το 10.000. Το βλέπετε εκεί και το χιλιάρικο. 90-11-51-51-51 Καλή σας επιτυχία. Και πάμε να γνωρίσουμε τον Δημήτρη και τη Μάρα που ταξιδεύουν στην Αφρική, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, για να βοηθήσουν οικογένειες, παιδιά, ανθρώπους του αναπτυσσόμενου κόσμου ή τρίτου κόσμου, όπως το αποκαλούσαμε παλιότερα. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Ο Δημήτρης Συρμόπουλος και η Μάρα Ψαράκη είναι δύο μόνο από τους χιλιάδες Έλληνες που ταξιδεύουν σε χώρες του τρίτου κόσμου και βοηθούν τις οικογένειες που ζουν εκεί μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης ActionAid. Στόχος της οργάνωσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν με λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα να ονειρευτούν για να κατακτήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο Δημήτρης και η Μάρα συμμετείχαν σε μια αποστολή καρδιά στη μακρινή Γκάνα της Αφρικής και βοήθησαν στην κατασκευή των τριών τάξεων ενός δημοτικού σχολείου στην περιοχή Τσέτσερε, που στα ελληνικά σημαίνει δύναμη καρδιάς. Λοιπόν, αφού κατασκευάσαμε τα τούβλα τις προηγούμενες μέρες, τώρα αυτό που κάνουμε το τοποθετούμε στις τρύπες που είχαν ήδη ανοίξει για να κατασκευάσουμε το σχολείο. Σε αυτό το ταξίδι ο Δημήτρης πήρε μαζί του και τη Μάντι, την 9χρονη κόρη του. Μαζί γνώρισαν την Άτζο, το κοριτσάκι που είναι ανάδοχος γονιός. Το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Πώς θα φτάσουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα μας αντιμετωπίσουν, πώς θα είναι οι άνθρωποι εκεί, πώς θα είναι το σπίτι. Πώς θα είναι η υποδοχή με τη μικρή, με την οικογένεια, στο χωριό. Σύμφωνα με τον Δημήτρη, οι στιγμές που έζησαν είναι μοναδικές. Βλέπετε μια στιγμή μοναδική. Να βλέπεις από μακριά να έρχεται ένα παιδάκι, το οποίο μέχρι πρώτα το ξέρεις μόνο από μια φωτογραφία και από τις ζωγραφιές του και αυτά που σου γράφουν οι άνθρωποι της ActionAid εδώ. Να το σπίτι τους, τους ανθρώπους που ζουν κοντά εδώ. Παίξαμε. Τα παιδιά της κοινότητας είχαν μία έκπληξη για τα γενέθλια της Μάντης. Μου άρεσε πολύ εδώ που είμαστε. Δεν ήθελα να ξανάρθω. Η Μάρα πήρε μέρος το 2012 σε ένα εθελοντικό ταξίδι με προορισμό την Κένια, όπου εκεί έζησε για αρκετές ημέρες μαζί με τους ντόπιους, στο χωριό Μισχουόνι της περιοχής Κονγκελάη, μία από τις πιο φτωχές και πιο απομονωμένες περιοχές της Κένιας, όπου ζουν κυρίως κτηνοτρόφοι νομάδες. Σε λίγες ημέρες αναχωρεί για τη Ζάμπια, οργανώνοντας ένα ταξίδι με δική της πρωτοβουλία και πηγαίνοντας με δικά της έξοδα για να γνωρίσει από κοντά το παιδί που στηρίζει.
Κατσαράκη και Δημήτρη Χυμόπουλος, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλουμε λίγο να μοιραστείτε εμπειρίες από ταξίδια που έχετε κάνει για την ActionAid. Μέσα από τις δικές σας εμπειρίες, μέσα από αυτά που είδατε και ζήσατε εσείς εκεί, θα καταλάβουμε και το έργο της ActionAid. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη Μάρα. Ακούσαμε για ένα ταξίδι που είχες πάει στην Κένια. Έμεινες εκεί με μία νομαδική φυλή. Πώς έμεινες, τι έζησες εκεί, τι είδες? Ωραία. Καταρχήν να σας εξηγήσω, επειδή ακούμε για ταξίδια, ότι δεν είναι ταξίδια πώς θα τα διοργάνωνε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Σε αυτά τα ταξίδια συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο ανάδοχοι της ActionAid, πηγαίνουν σε κοινότητες στις οποίες στηρίζει η ActionAid και εκεί πέρα κάνουν κάποιο έργο αναπτυξιακό, το οποίο θα βοηθήσει όλους τους κατοίκους της περιοχής. Και παράλληλα, επισκεπτόμαστε τις απογευματινές ώρες και άλλα έργα τα οποία έχει ήδη δημιουργήσει άξονα στην περιοχή. Οπότε απευθύνεται αποκλειστικά σε αναδόχους. Μην το έχουμε σαν τουριστικό ταξίδι στο μυαλό μας. Τι τουριστικό. Καθόλου. Εδώ εμείς άλλοι μπορεί να πλήρωναν για να μην πάνε. Γιατί είναι πάρα, το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες που ζείτε εκεί. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, ναι. Είναι αλλά εμείς δεν έχουμε δυνατή εμπειρία. Ναι. Είναι πολύ δυνατή εμπειρία, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να παραπονεθούμε επειδή θα ζήσουμε μία εβδομάδα χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς φαγητό. Τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι για κάποιους ανθρώπους αυτή είναι η ζωή τους εκεί. Εσύ έζησες μια εβδομάδα χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα? Ναι, έζησες. Το έχουμε περάσει αυτό. Ναι. Το χωρίς ρεύμα είναι σύνηθες φαινόμενο γενικότερα στην Αφρική. Το χωρίς νερό, ιδιαίτερα για την περίπτωση της Κένιας που δείξατε τώρα, δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ότι δεν έχουμε νερό γιατί έχει διακοπή για 2 μέρες, 3 μέρες και έχει έρθει η καταστροφή. Μιλάμε για ώρες ολόκληρες, οποίες χρειάζεται να περπατήσει ο κόσμος για να βρει νερό. Και σας το λέω για να καταλάβουμε τις διαστάσεις του θέματος. Περπατούσες και εσύ μαζί τους. Δηλαδή, κάποιοι από την ομάδα, ζούσαμε τη ζωή τους. Κάποιοι από την ομάδα περπάτησαν και είδαν τις συνθήκες. Εμείς όταν ρωτήσαμε την γυναίκα που μας φιλοξενούσε, όταν μας είπε να πάμε να ποτίσουμε τα ζώα στο ποτάμι, το οποίο ήταν ένα ξεροπόταμο, πρέπει να σκάψεις λάκκο 2 μέτρα σε βάθος, για να βγάλεις λίγο βρώμικο νερό, να πετάξεις το πάνω, να γεμίσεις τον πιτόνι σου και να περπατάς 3 ώρες, ας πούμε, να γυρίσεις στην καλύβα σου. Όταν ρωτήσαμε τι απόσταση ήταν, γιατί είχαμε συνάντηση με τους υπόλοιπους της ομάδας, η γυναίκα κοίταξε ψηλά τον ήλιο, που ήταν εδώ γιατί ήταν 5.30-6 το πρωί, και μας έκανε αυτό. Αυτό ήταν το πήγαινε και έλα για το νερό. Αυτή τη διαδρομή σκεφτείτε ότι την κάνουν γυναίκες, την κάνουν μικρά παιδιά που τους στερεί τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο και την κάνουν καθημερινά για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Άρα ξεκινάνε το πρωί με κουβάδες. Με ένα πιτόνι νερό. Μπιτόνι, πάνε στα λασπόνερα του ποταμού, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ξερό. Δεν είναι ποτάμι, δηλαδή το βλέπω. Αν παρατηρήσετε τις εικόνες, μην φανταστείτε ότι είναι κάποιος ποταμός με τρεχουμένο νερό. Είναι ένα ξερό ποτάμι που αρχίζουν και σκάβουν μέσα στη λάσπη για να πάω λίγο βρώμικο νερό. Παίρνω λοιπόν το νερό. Και μετά άλλες 3-4 ώρες να επιστρέψουν. Όσο είναι το βράδυ. Κάποιοι της ομάδας το έχουν κάνει, την έχουν κάνει τη διαδρομή και φανταστείτε τώρα να περπατάτε με όλο αυτό το βάρος, να είστε μικρό παιδί, κάτω από τον ήλιο και ξυπόλυτοι. 3 ώρες, 4. Αλλά είναι τόσα τα προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι. Και τόσα τα θετικά αυτό που το κάνει νερό, η ActionAid. Το πίνουν. Αυτό το νερό το πίνουν, ναι. Το βράζουν για το τσάι τους, το πίνουν. Ναι. Είναι το νερό που θα χρησιμοποιήσουν για να πληθούν οι ίδιοι, για να ποτίσουν τα ζώα τους, για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Όλο αυτό η μεταφορά. Καθαρό νερό. Δεν υπάρχει για να. Καθαρό για να νερό, πιούν. Όχι. Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε για τέτοιες ασθένειες, για περιπτώσεις χολέρας, για πολλά προβλήματα υγείας. Τύφος, το οποίο χολέρα οφείλονται και σε ένα ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στο νερό. Αλλά επειδή οι εικόνες της φτώχειας που ζει κανείς στην Αφρική, και τυχαίνει να σας μιλάμε για την Αφρική, γιατί εκεί έχουμε ταξιδέψει με τον Δημήτρη, ActionAid δραστηριοποιείται και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία, είναι πάρα πολύ ακραίες. Και μπορώ να σας μεταφέρω άπειρες εικόνες οι οποίες θα χαρακτούν στο μυαλό σας, όπως και εμένα μου έμειναν, που νόμιζα ότι ζούσα σε ένα ντοκιμαντέρ καθημερινά. Να σας πω ότι υπάρχει αφενός το πρόβλημα, υπάρχουν και αφετέρου όλες οι λύσεις. Σας περιγράφω τώρα για την περίπτωση της έλλειψης νερού, που είναι τραγική στην Κένια, στο σημείο που βρεθήκαμε εμείς. Από την άλλη, όμως, εμείς μοιράσαμε δεξαμενές νερού σε σπίτια τα οποία είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν το νερό, γιατί δεν είχαν από πάνω άχυρο οι καλύβες, αλλά είχαν ελενίτ. Και το νερό αυτό οι κάτοικοι το μοιράζονται, όπως μοιράζονται τα πάντα.
Χρηματοδοτήσαμε μόνοι μας ένα πηγάδι. Μεξαμενές νερού που όταν βρέχει συγκρατούν όταν το νερό. Αν βρέξει, ναι, αν βρέξει. Γιατί έχει θέμα ξηρασίας, αλλά φανταστείτε όταν δεν βρέχει να χάνεται όλο αυτό το νερό. Σωστό. Οπότε η δράση δική μας ήταν να μοιράσουμε δεξαμενές νερού. Μόνοι μας, με δική μας πρωτοβουλία, κάποιοι από τους αναδόχους, χρηματοδοτήσαμε μια γεώτρηση που έγινε και δημιουργήθηκε ένα πηγάδι στο σχολείο κιόλας της περιοχής, που σημαίνει ότι τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, που είναι πολύ σημαντικό για την παιδεία τους και τη μόρφωσή τους, και ταυτόχρονα είχαν νερό. Αυτό αφενός να υπάρχει νερό βέβαια στην περιοχή σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνουν όλες αυτές τις μεγάλες αποστάσεις που τους στερούν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο, και αφετέρου είναι και ένα κίνητρο παραπάνω το να έχουν το φαγητό τους και το νερό τους στο σχολείο, ότι θα πάνε εκεί και δεν θα διακόψουν τη φοίτησή τους. Και το έργο αντίστοιχα, το οποίο γίνεται διαφορετικά ανάλογα με την περιοχή και τις ανάγκες των κατοίκων, εστιάζει κάθε φορά σε αυτό που είναι πιο σημαντικό για μια περιοχή. Στην Αφρική μιλάμε για την ξηρασία. Φανταστείτε, στην Ασία έχουμε το πρόβλημα της πλημμύρας. Εσείς μένατε, έχουν σπίτια ή ζουν σε καλύβες? Ζούσαν στην φυλή των Ποκότ που ήμασταν στην Κένια, ναι. Ζούνε σε λασποκαλύβες. Το μέγεθος, για να καταλάβετε γιατί σας μιλάω, το μέγεθος της λασποκαλύβας στο εσωτερικό της είναι λίγο μεγαλύτερο από την διάμετρο των χεριών. Τις έχω δει. Έχω αυτό πάει. Δεν έχει. Απλώς εγώ δεν έχω πάει έπιπλα, για λόγους προσφοράς και έχω δει πως είναι οι καλύβες. Έπιπλα δεν υπάρχουν μέσα. Υπάρχει, είναι πατημένο χώμα κάτω. Πρέπει να είσαι καθιστός για να χωρέσεις, όρθιος δεν μπορείς. Εμείς όρθιοι μπορούσαμε, αλλά εκεί μέσα μένανε το ζευγάρι με 4 παιδιά, 2 της ομάδας Σάξονετ που φιλοξενούσανε, και είχαμε στη γωνία και 6 κατσικάκια τα οποία τα χώριζαν από τις μεγάλες κατσίκες για να μην τους πιούνε το γάλα, γιατί ό,τι είχαν να δώσουν στα παιδιά τους ήταν καλαμποκάλευρο με νερό μες την ημέρα και ό,τι γάλα βγάζανε από τις κατσίκες τους. Οπότε τις χωρίζαν να μην πιούν τα κατσικάκια όλο το γάλα. Εσείς κοιμηθήκατε μέσα στις καλύβες? Εμείς κοιμηθήκαμε εκεί. Και επίσης, για να επανέλθω θέλω να σας πω, στο έργο που γίνεται. Όταν βλέπεις αυτή την καλύβα με το χώμα, έχοντας ζήσει στο δικό μας κόσμο, είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είμαστε, πράγματι. Ναι. Και βλέπεις αυτή την καλύβα, λες, δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ είχα πάει, λέω, ζουνε πραγματικά μέσα. Ή τώρα μας έχουν φέρει εμάς τους τουρίστες για τουριστικούς λόγους να μας το δείξουν και μετά θα φύγουν να πάνε να κοιμηθούν στα σπίτια τους. Γιατί είναι κάτι τόσες δά μικρές καλύβες, ναι, που η κάθε φυλή έχει και τα δικά της ηθικέθημα. Δηλαδή, νομίζω ότι την καλύβα τη φτιάχνει γυναίκα μόνη της, εκεί που είχα πάει εγώ τουλάχιστον. Ενδεχομένως, αυτό δεν ξέρω να σας πω, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια τεράστια ήπειρο. Πολύ πιθανόν οι γυναίκες κάνουν τα πάντα. Πάντως και γενικότερα οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν και τη δύναμη, αν θέλετε, και την ψυχική δύναμη, αλλά και κάνουν και τις περισσότερες δουλειές στην Αφρική. Δηλαδή, οι γυναίκες είναι που δέχονται όλες τις πιέσεις, αν θέλετε, του να εργαστούν περισσότερο από τους άντρες, του να δώσουν περισσότερα στο σπίτι και του να προσπαθήσουν, εν πάση περιπτώσει, να μεγαλώσουν τα παιδιά κτλ. Οι άντρες είναι πιο αραχτοί, να το πούμε έτσι λαϊκά. Κάτι φύλλα καπνίζανε, τώρα δεν ξέρω τι φύλλα είναι. Οι γυναίκες είναι πολύ δυναμικές στην Αφρική. Ήταν μαζεμένοι, καπνίζανε κάτι φύλλα που μύριζαν κάπως ιδιαίτερα. Και ήταν οι άλλες εκεί πέρα, φτιάχνανε καλύβες, κουβαλάγανε νερά, κάνανε τα πάντα. Οι γυναίκες κάνανε τα πάντα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή εργάζεται πάντα με τους φτωχότερους των φτωχών και με τους πιο αδύναμους των αδυνάτων, εργάζεται πάρα πολύ με τις γυναίκες. Τις εισπυρώνει σε ομάδες, τις συνεταιρίζει και τις ενημερώνει για τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε, επειδή ακριβώς αυτές είναι που κινούν όλη την Αφρική, να μπορούν να καρπώνονται και οι ίδιες κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και μέσα σε όλα, σε κάποιες φυλές, τους κάνουν και κλιτοριδεκτομή. Δηλαδή, στην ουσία, τις ευνουχίζουν. Μέσα σε όλα. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Εσείς κοιμηθήκατε μέσα στην καλύβα κανονικά, δηλαδή? Εμείς μείναμε στην καλύβα. Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκ και για εμάς την ώρα που φτάσαμε, γιατί είμαστε αλλιώς μαθημένοι. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Όταν του άλλου είναι η ζωή του αυτή, δεν μπορείς να παραπονεθείς εκείνη την ώρα, ακόμα και αν κοιμάσαι έτσι κουλουριασμένος. Εγώ αυτό που θα κρατήσω από την καλύβα είναι ότι σε αυτόν τον μικρό χώρο, που εμείς σκεφτόμαστε τι χρώμα έχουν τα πλακάκια του μπάνιου μας και αν μας αρέσουν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν χαρούμενοι. Η γυναίκα ξυπνούσε το πρωί και τραγουδούσε. Η Άξονετ είχε περάσει από εκεί και μέσα από το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού, που κάνει πάρα πολύ μεγάλη δράση ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων, σε αυτό το χώρο του τίποτα διέθεταν κουνουπιέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να γλιτώσουν από την ελονοσία. Το να μην υπάρχει τίποτα, να έχουν οι άνθρωποι μία λαξία ρούχα, και εκείνη την ώρα η γυναίκα, η οποία μας φρόντιζε, γιατί ήμασταν φιλοξενούμενοι της, να ανοίξει την κουνουπιέρα από πάνω, να μας δώσει το κρεβάτι της, με όλη της την αγάπη εκείνη την ώρα, και να μας σκεπάσει με την κουνουπιέρα για να μην μας συμπίσουν τα κουνούπια και έχουμε πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πολύ.
τρώγατε το φαγητό που τρώνε. Ναι, οι συνθήκες είναι αυτές. Τρώμε το φαγητό το και το νερό. Στο νερό δεν θα σας πω ψέματα, επειδή έχουμε λίγο φοβία δική μας για λόγους υγείας μας. Όχι, δεν είναι φοβία. Κουβαλάμε, παίρνουμε πάντα εμφιαλωμένο. Εντάξει, δεν είναι μόνο φοβία. Οι δικοί τους οργανισμοί έχουν και άλλες αντιστάσεις στα μικρόβια. Εσείς, άμα πιείτε αυτό το λασπό νερό. Το βρασμένο στο τσάι σας πληροφορώ το πίναμε μια χαρά, βέβαια, όταν το βράζανε. Αλλά το φαγητό τους δεν είχαμε καμία αλλαγή. Και το φαγητό στην Κένια που είχαμε μείνει, φανταστείτε ότι ήταν καλαμποκάλευρο με νερό, κάτι φύλλα δέντρων τα οποία βράζανε. Και επειδή ήθελαν να μας τιμήσουν και είχαν ένα από τα κοτόπουλά τους φάξει μία μέρα, αυτό το τρώγαμε όλοι αυτοί που σας είπα πριν, οι άνθρωποι, τρεις μέρες σε κάτι ποσότητες τέτοιες. Δηλαδή, οι άνθρωποι τρώνε μία φορά την ημέρα. Είναι αυτές όλες οι εικόνες που έχετε ακούσει περί πείνας και περί φτώχειας και εξαθλίωσης, αλλά ποτέ δεν εστιάζουμε μέσα σε αυτό, αλλά στην χαρά των ανθρώπων και στο έργο που γίνεται για να φύγουν από εκεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκτινοτρόφοι και η άξονα τους στρέφει τώρα προς τη γεωργία. Για να καλλιεργούν τη γη, η οποία ναι, μεν είναι άγονη, αλλά θα τους δώσει αντεκτικούς πόρους για να μπορέσουν να την καλλιεργήσουν και να έχουν κάποιο εισόδημα. Μάλιστα. Εσείς πήγατε με την κορούλα σας. Εγώ πήγα με την κόρη μου, ναι. Πόσο χρονών ήταν? Ήταν 9. Ήταν 9 και την ημέρα των γενεθλίων της ήταν η μέρα που έγινε και συνάντηση με το παιδί. Σαν και τη δικιά μου, ήτανε Τετάρτη Δημοτικού δηλαδή, όταν ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Πήγαινε Πέμπτη Δημοτικού. Για τη μικρή πρέπει να ήταν ακόμη πιο έντονη εμπειρία. Για το πρώτο ταξίδι που έκανε στο εξωτερικό. Συγγνώμη λίγο, πρέπει τώρα να πάμε σε break. Ωραία. Λοιπόν, για να μην ξεκινήσετε τη δική σας αφήγηση και σας διακόψω, θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξαναδώσω εγώ τα τηλέφωνα του διαγωνισμού. 90-11-51-51-51 Την Παρασκευή γίνεται η ανάδειξη για το 10.000, σήμερα για το 1.000. Όμως σήμερα, με αυτό το ένα τηλεφώνημα που θα κάνετε, διεκδικείτε και τα δύο ποσά. 11.000 δηλαδή στο σύνολό τους. Καλή σας επιτυχία, διαφημίσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική σου εμπειρία, Δημήτρη. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα ξεκίνησαν με την αναδοχή του παιδιού το οποίο είχαμε κάνει με την Action Aid πριν από περίπου 5 χρόνια. Όπου με την αναδοχή αποφάσισαμε και γίναμε ανάδοχοι σε ένα παιδάκι, γνωρίζοντας ότι ως ανάδοχοι στο παιδί στηρίζουμε όχι το παιδί, αλλά στηρίζουμε ολόκληρη την κοινότητα στην οποία ζει το παιδί. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δεν βοηθάμε έναν άνθρωπο, αλλά βοηθάμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην περιοχή. Έτσι αποφασίσαμε λοιπόν να γίνουμε ανάδοχοι και από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αναδοχή, μας ήρθε μια φωτογραφία του παιδιού και η πρώτη αίσθηση που μου δημιουργήθηκε ήταν πότε θα μπορέσω κάποια στιγμή να το δω, αν θα μπορέσω ποτέ να το δω αυτό το παιδί. Μετά περίπου 2,5 χρόνια, έμαθα για ένα εθελοντικό ταξίδι το οποίο θα μπορούσε να γίνει, θα διοργάνωνε μάλλον η Action Aid για αναδόχους στην Αφρική, στην Γκάνα, όπου είναι και το δικό μας το παιδάκι. Έτσι λοιπόν, λέω αυτή είναι η ευκαιρία, δεν θα υπάρξει ίσως ποτέ άλλη. Αποφάσισα λοιπόν να επικοινωνήσω με την Action Aid. Η απάντηση ήταν θετική. Ζήτησα να είναι μαζί όμως και η κόρη μου. Κάτι το οποίο ήταν έτσι λιγάκι, αν θέλετε, τραβηγμένο, ας το πούμε έτσι. Ναι, γιατί υπάρχουν και κίνδυνοι σοβαροί σε αυτό το δάση. Είναι η αλήθεια αυτό. Ήθελα όμως να δείξω στην κόρη μου, τη μεγάλη μου την κόρη, ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος, ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι μόνο αυτός εδώ πέρα, όπου έχουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε τρεχούμενο νερό, έχουμε ένα ψυγείο και έχουμε μέσα τρόφιμα, ότι έχουμε τα πάντα, όποτε τα θέλουμε, ότι έχουμε ρεύμα και βλέπουμε. Να μπορεί να διαβάσει το βράδυ οτιδήποτε, αλλά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Απολύτως τίποτα. Και της πρότεινα λοιπόν ότι πάμε να το δούμε μαζί. Αρχικά ήταν διστακτική, συμφώνησαμε με την Action Aid, θα πάμε σε αυτό το εθελοντικό ταξίδι και εμείς μαζί, και παράλληλα κάποια στιγμή, μία μέρα, θα πάμε να δούμε το παιδί. Έτσι και έγινε λοιπόν. Μέσω του Άμστερνταμ κάποια ωραία αυτό μέρα. Αυτό είναι το κοριτσάκι που αυτό είναι το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι. Χέρι κόρσας. Ναι, ναι, με το πορτοκαλί. Με το πορτοκαλί καπελάκι. Με το πορτοκαλί καπελάκι. Ναι. Έτσι λοιπόν, αφού κάναμε πρώτα όλα τα εμβόλια εδώ που ήταν αρκετά δύσκολα να πούμε την αλήθεια,
Έφτασε η μέρα να ταξιδέψουμε, φτάνουμε στο Άμστερνταμ και από εκεί κατευθείαν για Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνα. Διανυκτερεύουμε με όλη την ομάδα σε ένα ξενοδοχείο στην Άκρα. Ακολουθούσαμε όλες τις ημέρες το εθελοντικό πρόγραμμα που είχε χαράξει η ActionAid, δηλαδή φτιάχναμε τρεις τάξεις ενός δημοτικού σχολείου σε ένα χωριό, στο Τσέτσερε, το οποίο ήταν περίπου 2,5 ώρες μακριά από την πρωτεύουσα. Να το εξηγήσουμε αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Το φτιάχνατε κανονικά. Δηλαδή, οι ActionAid πάνε οι εθελοντές και κουβαλάνε τους τσιμεντόλιθους. Φτιάχναμε τα τούβλα. Φτιάχνατε τα τούβλα. Εσείς το κτίζατε με τα χέρια σας. Εμείς, αλλά ξέρετε, επειδή εμείς πηγαίνουμε για μία εβδομάδα σε ένα εθελοντικό ταξίδι, μην περιμένετε ότι είναι μία γιορτή μετά που κόβουμε την κορδέλα και κάνουμε τα εγκαίνια για το σχολείο, γιατί δεν τελειώνει. Όσοι εθελοντές και να πάνε κάπως σε μία εβδομάδα. Κάπως έτσι το φανταζόμαστε. Η ιδέα όμως έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Κορδέλα. Όχι, όχι, εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Άρα ξεκινάει ένα σχολείο, ξεκινάει η ιδέα ενός σχολείου. Το οποίο συμμετέχουμε σε όλες τις εργασίες, στα σκαψίματα, στο να φτιάξουμε τα τούβλα όπως κάναμε στην Κάνα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει και συγκινεί περισσότερο και τον κόσμο εκεί και εμάς, είναι η ιδέα της αλληλεγγύης ότι έχουμε πάει να τους βοηθήσουμε. Και αυτό δέχονται αμέριστα τη βοήθεια και την αλληλεγγύη αυτή. Δηλαδή είναι μια μικρή γιορτή κάθε μέρα. Και η κούραση βέβαια δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ένα άλλο. Ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνηθίσει, έχουν άλλες αντοχές. Γι' αυτό οι Κενιάτες είναι και οι καλύτεροι στο μαραθώνιο, οι καλύτεροι δρομής. Διότι έχουν μάθει από παιδιά να κάνουν τεράστιες αποστάσεις με τα πόδια. Δεν είναι μόνο η δική μας ζωή είναι τόσο πολύ μακριά από όλο δεν αυτό. Δεν είναι μόνο η αποστάσεις, είναι και η ζέστη. Η ζέστη είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζέστη. Δηλαδή, όταν λέμε για 35 βαθμούς, που οι 35 βαθμοί δεν έχουν... Έχει φοβερή, πάρα πολύ ήλιο, ας το πούμε έτσι. Πάρα πολύ ήλιο. Και να εξηγήσουμε και ότι ένα κουνούπι, αν σε τσιμπήσει, εύκολα παθαίνει σελονοσία. Δηλαδή για πλάκα. Εκτός και αν έχεις κάνει τα εμβόλια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάνει τα εμβόλια χάπια. Και παίρνουμε κάποια χάπια παράλληλα για την ελονοσία. Έτσι, παίρναμε και εμείς, έπαιρνε και οι μικροί. Μέχρι λοιπόν που έφτασε η μέρα να πάμε να συναντήσουμε το παιδάκι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η αγωνία μας. Μας δώσανε ένα αυτοκίνητο με έναν οδηγό. Και έναν οδηγό ακόμα που ήξερε πού είναι το σπίτι της μικρής, η καλύβα της μικρής. Όπου μέσα από ένα δρόμο περίπου μια μισή ώρα, χωματόδρομο με μπανανιές, τροπικά φρούτα κτλ. Φτάσαμε σε ένα μεγάλο πλάτωμα. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατεβήκαμε, ακολουθήσαμε τον οδηγό που μας πήγε σε ένα μέρος του σπίτι. Περνώντας μέσα από διάφορες καλύβες, από μονοπάτια κτλ. Εκεί μας υποδέχτηκε όλη η οικογένεια. Πουθενά όμως δεν ήταν η μικρή. Γιατί? Η μικρή δεν ήταν για το σχολείο. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν πού είναι η μικρή, λέει είναι στο σχολείο. Και κάποιος συγγενής, αφού ήταν θείες, ένα σωρό κόσμος ήταν εκεί, πήγε και την έφερε από το σχολείο, το οποίο σχολείο ήταν πολύ κοντά. Ναι. Και πώς ήταν αυτή η επαφή μαζί με το παιδί? Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ήρθε η μικρή και την είδαν, ήρθε πολύ κοντά, εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα πραγματικά παγώσει, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή είχα έρθει σε μεγάλη αμηχανία. Και τη λύση βέβαια την έδωσε η Μάντι, όπου σηκώθηκε με ένα αυθορμητισμό, ας πούμε, όπως τα παιδιά έχουν, ναι, όπως έχουν έτσι, είναι αυθόρμητα, πήγε την αγκάλιασε και εγώ ακολούθησα. Μάλιστα. Τι να πω. Η συνέχεια βέβαια ήταν, εκτός από τη συνάντηση, πήγαμε στο σχολείο της μικρής. Μας πήγε η μικρή στο σχολείο, όπου μας είδε ο δάσκαλος, τα παιδιά τραγουδάγανε το γνωστό τραγουδάκι με τον γνωστό σκοπό, ας πούμε, το Happy Birthday, γιατί εκείνη την ημέρα είχε γενέθλια η κόρη μου. Και το τραγουδήσαν σε τρεις γλώσσες. Ήταν στα Σουαχίλι, στα Αγγλικά και στα Έουε, που ήταν η τοπική διάλεκτος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η συγκίνηση. Φαντάζομαι καταπληκτική εμπειρία και για τη μικρή. Ήταν απίθανη. Απλά δεν ήθελε να φύγουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε μια μικρή, πολύ πολύ μικρή γεύση από τα ταξίδια και θα ήθελα να πω, ένα πράγμα ακόμα. Ένα πράγμα, αν έχουμε δύο λεπτάκια, ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Για τους αναδόχους, που ήδη, με τους ανθρώπους που είναι ήδη ανάδοχοι, να προσπαθήσουν και να στέλνουν τουλάχιστον ένα γράμμα όποτε μπορούν, με μια φωτογραφία όποτε μπορούν, στα παιδιά τους εκεί μακριά, είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να λάβει ένα παιδί. Α, τη χαίρονται αυτή την εποχή. Η μεγαλύτερη χαρά. Απίστευμα, δεν έχουν ερεθίσματα αυτά τα παιδιά. Φανταστείτε πόση χαρά τα κρατάνε, τα γράμματα, τις φωτογραφίες, ό,τι το στείλουμε. Πάρα πολύ. Μπορεί κανείς να του στείλει και ένα μικρό δωράκι. Όχι.
Όχι. Για λόγους καταλαβαίνετε γιατί, ότι... Γιατί όπως είπαμε δεν στηρίζουμε το παιδί το ένα. Έχουμε προσωπική επικοινωνία με ένα παιδί, αλλά στηρίζουμε ολόκληρη γιατί μετά την κοινότητα. Θα ζηλέψουν τα υπόλοιπα παιδάκια του οικισμού και... Έτσι. Αν και όλα τα παιδιά έχουν μάθει να μοιράζονται τα πάντα στην Αφρική, δηλαδή δίνει σαν μία μπάλα σε ένα και βλέπει ξαφνικά 10 παιδιά να παίζουν μαζί του. Δεν κρατάει έτσι, κανένα ναι. τίποτα. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Όταν αυτό δεν έχει, μοιράζεσαι. Το άλλο που θα ήθελα να πω και ναι. τελειώνω είναι για, για όσους ανθρώπους δεν είναι ανάδοχοι. Ναι. Ή θα θέλαν να γίνουν ανάδοχοι. Και θα θέλαν να γίνουν ανάδοχοι. Ας έρθουν κοντά μας. Και εμείς είμαστε πολύ κοντά στην Action Aid, είμαστε δίπλα. Έχουμε εμπιστευτεί πάρα πολύ αυτήν την οργάνωση. Mm-hmm. Βλέπουμε τι έργο κάνουν. Το έχουμε δει εμείς οι ίδιοι. Όποιος θέλει να γίνει ανάδοχος, με τι ποσό το μήνα γίνεται ανάδοχος. Το ποσό είναι 22 ευρώ το 22 μήνα. Ευρώ έχει παραμείνει αμετάβλητο. Δεν είναι τίποτα. Εγώ με 22 ευρώ το μήνα, λοιπόν, μπορεί κανείς να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Υιοθετήσει με την ελευθερία. Ναι. Ο τρόπος με την έννοια ότι να έχει μια επαφή, να θα δει τη φωτογραφία του παιδιού και θα στέλνει αυτά τα 22 ευρώ κάθε μήνα σε αυτές τις. Έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει ανάδοχος είναι ή μέσω ίντερνετ. Πρέπει να ολοκληρώσω, γιατί ναι, έχουμε ή μέσω ίντερνετ ή τηλέφωνο 801-11-900-800. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν επιτρέπετε, και αυτό το έχουμε φτιάξει όλοι ανάδοχοι. Είναι ένα βιβλίο από φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει και θα δώσει τόσες πολλές πληροφορίες, πολλές ιστορίες που πιστεύω θα εξηγήσει σε οποιονδήποτε, γιατί αξίζει τον κόπο και είναι ένα δώρο στον εαυτό του να το κάνει ωραία. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στην Αφρική. Θα μιλήσουμε για τον αλφισμό ή αλμπινισμό. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει εκεί. Και τις ιστορίες αυτές τις έφεραν στο φως δύο πολύ γνωστά διάσημα μοντέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν λοιπόν δύο μοντέλα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που πάσχουν από αλμπινισμό. Τι είναι ο αλμπινισμός? Είναι μία μετάλλαξη των γονιδίων και δεν παράγεται μελανίνη. Μελανίνη είναι αυτό το οποίο μας κάνει να έχουμε χρώμα επάνω μας. Να μαυρίζουμε το καλοκαίρι κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαύροι. Ανήκουν στη μαύρη φυλή. Έχουν γεννηθεί μαύροι, νέγροι. Ωστόσο, επειδή έχουν αλμπινισμό, είναι ολόλευκοι. Αν δείτε τα μαλλιά τους, το δέρμα τους, είναι όλα λευκά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μέρη στην Αφρική και φυλές στην Αφρική που θεωρούν ότι αν σκοτώσεις έναν αλμπίνο, είτε παιδί, είναι τη γυναίκα ή οτιδήποτε, και του κόψεις τα άκρα, του κόψεις τα χέρια, αυτό μπορεί να σου φέρει τύχη για πάντα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν περιοχές της Αφρικής που οι άνθρωποι αυτοί είναι όχι υποδιωγμών. Πιστεύουν ότι αν δολοφονήσεις έναν από αυτούς, θα έχεις καλή τύχη. Και άλλα πολλά απίστευτα. Δείτε λοιπόν τις συνεντεύξεις που έδωσαν, δείτε τι είπαν και δείτε πώς προσπάθησαν μέσω της δουλειάς τους, της δημοσιότητας που έχει η δουλειά τους, να διαδώσουν το μήνυμα αυτό. Είναι η 23χρονη Ταντο Χόπα και ο 23χρονος Σον Ρος. Και οι δύο είναι πασίγνωστα μοντέλα που έχουν περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες για διάσημους οίκους μόδας και έχουν γίνει εξώφυλλα στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου. Και οι δύο ξεχωρίζουν έντονα ανάμεσα στο μαύρο πληθυσμό της Αφρικής με το λευκό δέρμα, τα ξανθά μαλλιά και το ρόδινο χρώμα στην ήριδα των ματιών τους. I get burnt. I get sunburnt. And then my skin starts peeling off. So it doesn't look pretty at all. And it takes a while for your skin to repair from that. I'm happy about my past because my past got me here today. It's nothing that I would change. You know, people always ask me all the time, like, if you could be black, if you could have a color correction, would you ever? I'm like, nope. And they're like, why not? I said, because if I was to change my color, I'd probably look like you. Στο δυτικό κόσμο θεωρούνται απλά διαφορετικοί. Στην Αφρική όμως θεωρούνται καταραμένοι. Πριν από χρόνια πίστευαν πως οι αλμπίνοι ήταν φαντάσματα και κυκλοφορούν ανάμεσα στους θνητούς. Στα χωριά τους, όταν μια οικογένεια αποκτούσε ένα παιδί αλμπίνο, το έπνιγε μετά τη γέννα. Με τα χρόνια αυτό άλλαξε, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που ακόμη πιστεύουν πως οι αλμπίνοι είναι κακός ιονός. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει το διάσημο μοντέλο Ταντο Χόπα. Θέλει να σπάσει τον κύκλο δυσιδαιμονίας για τους αλμπίνους της Μαύρης Υπήρου. It's a
great opportunity. And I'd say if you're the first person with albinism to act, go and do it. If ever that's what the media likes, it's fine. Because after some time, they'll get used to it. That's the reason why we do this. After some time, they'll get used to it and it'll just become normal. Then you won't be Tendo the model with albinism. You'll just be Tendo. Η Τάντο Χόπα πάσχει από αλμπινισμό και έχει βιώσει τον ρατσισμό. Η ασθένεια προκαλείται από την έλλειψη χρωστικής ουσίας και οφείλεται σε βλάβη των γονιδίων που καθορίζουν τη σύνθεση της μελανίνης. Είναι πάθηση που εμφανίζεται εκ γενετής και έχει σαν κύρια συνέπεια το λευκό χρώμα στο δέρμα, το ξανθό μαλλί και το ρόδινο χρώμα στην ήριδα των ματιών. And in Zulu, they call you Isishawa, which is a curse. And you just, with this platform, I feel like this is a time when I can actually, how do you say to people, no, treat me differently, treat me as part of you, when even in your language, you're not incorporating me as a person. If you can call me a curse or a monkey, we have a serious problem. I don't know. You can be black, you can be white, you can be fat, you can be skinny. If it's you, you learn how to work around that area. Ο Σον Ρος έχει συνεργαστεί με τους πιο γνωστούς σχεδιαστές μόδας και είναι το πρώτο αλμπίνο μοντέλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 16 του χρόνια και πολλοί τον θεωρούν superstar με την ιδιαίτερη εμφάνισή του να φέρνει κάτι νέο για τη βιομηχανία της μόδας. Σε μικρή ηλικία ωστόσο έχει βιώσει το ρατσισμό από συμμαθητές του, ενώ έχει δεχθεί ακόμη και ξύλο λόγω της εμφάνισής του. People say things, but to hate someone because of the color of their skin is ridiculous. How is it working with these people in the industry? Do you consider yourself a superstar? No, I don't like to consider. Even if other people saw me as a superstar, I would never want to consider myself as a superstar. It's kind of like not even an understatement. It's kind of like putting a title on there that I feel like you can't even live up to. Yeah. And it's something that I don't want to do. I don't want to put a title on anything. I allow other people to give me a title. You know, I don't want anybody. I don't want to put a title on myself. Well, I'll call you a superstar. Στην Αφρική οι αλμπίνοι κινδυνεύουν να απαχθούν ή ακόμη και να δολοφονηθούν, καθώς πολλοί πιστεύουν πως έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις. Ενώ άλλοι, επειδή πιστεύουν πως είναι καταραμένοι, θεωρούν πως ο θάνατος τους φέρνει καλοτυχία και πλούτη στο δολοφόνο. Η Τάντο προσπαθεί αυτό να το αλλάξει και να αποδείξει ότι ένας αλμπίνος μπορεί να είναι όμορφος και να είναι απλά ένα άλλο είδος ομορφιάς. Ο Σον προσπαθεί να μην ακούει τα αρνητικά σχόλια και κάθε μέρα που περνά κατακτά τα όνειρά του. Εκτός από μοντέλο, είναι ηθοποιός και χορευτής. I used to be a dancer. I danced for many years. It was something that I had a passion for. My background, I'm African American, but I recently found out that I am Blackfoot Indian and Italian. I don't know where that came from. Οι αλμπίνοι της Αφρικής και ιδιαίτερα στην Τανζανία ζουν συνεχώς κυνηγημένοι καθώς επικρατούν ισχυρές αντιλήψεις περί μαγείας και αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Τα άτομα αυτά αποτελούν στόχο οργανωμένων συμμοριών λαθρεμπόρων, οι οποίοι συνήθως πληρώνονται από γιατρούς και μάγους φυλών, συλλαμβάνονται και ακροτηριάζονται με τα άκρα τους να χρησιμοποιούνται σε τελετές μαγείας ως φυλακτά. Τώρα. Σας λέω το διαγωνισμό γιατί υπάρχει είδηση. 10.000 ευρώ μετρητά, συν 1.000 μόνο για σήμερα. Επαναλαμβάνω, ο διαγωνισμός τρέχει και ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα, ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Την Παρασκευή δηλαδή θα πάρετε το 10.000 ευρώ, όμως προσέξτε. Με αυτή την ίδια προσπάθεια που θα κάνετε, με αυτό το ίδιο τηλεφώνημα που θα κάνετε σήμερα, διεκδικείτε άλλα 1.000. Βάζουμε μέσα στη βαλίτσα σας άλλα 1.000, τα οποία θα τα πάρετε σήμερα στο τέλος της εκπομπής, τα 1.000 και τα 10.000 την Παρασκευή. Για να δούμε, 90-11-51-51-51, 90-11-51-51-51, 11.000 μόνο για σήμερα. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο κύριος Ολάντ, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έδινε συνέντευξη για την οικονομία, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρχε περίπτωση να μην ερωτηθεί για το ροζ σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με την ηθοποιό ερωμένη του. Και βέβαια ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους. Πάμε να δούμε τι απάντησε. Η ανταποκρίτρια του Σταρ στο Παρίσι, η Ήρα Φελουκατζή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ήρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, έγινε χαμός γιατί όλος ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πει ο Ολάντ για το συγκεκριμένο θέμα του δημοσιεύματος και για το ρόλο της πρώτης κυρίας, η οποία τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η Βαλερή Τριερβελέρ, η πρώην σύντροφός του τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πρώτη ερώτηση, μόλις μίλησε περίπου 20 λεπτά για τα κοινωνικά θέματα και τα οικονομικά, η πρώτη ερώτηση του δημοσιογράφου, ο οποίος εκπροσωπεί τον τύπο της Προεδρίας, ήταν ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο το δημοσίευμα του Κλόζερ και ότι μεγάλη περιέργεια, χρειάζεται κάποια εξήγηση και κάποιο ξεκαθάρισμα για το αν η κυρία Τριερβελέρ είναι πράγματι ακόμα πρώτη κυρία και όταν πρόκειται να γίνει το ραντεβού με τον Ομπάμα στην Αμερική στις αρχές του Φεβρουαρίου, αν θα είναι παρούσα. Απάντησε λοιπόν ο Λαντ πολύ συμβηλικά και είπε ότι καταλαβαίνω το ερώτημά σας και το αντιλαμβάνομαι, ότι στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν μεγάλες δοκιμασίες και στιγμές πολύ δύσκολες και επίπονες και αυτές τώρα διασχίζουμε, αλλά έχω λέει μία αρχή, ότι τα ιδιωτικές υποθέσεις τις χειρίζεται κανείς ιδιωτικά και όχι μπρος στον κόσμο, ας πούμε, και όχι δημόσια. Οπότε, λέει, δεν θα απαντήσω σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις, γιατί δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε ο τόπος για να απαντήσω, αλλά θα σας ενημερώσω για το τι πρόκειται να γίνει με τον Ομπάμα πριν από αυτό το ραντεβού. Οπότε έκλεισε έτσι το θέμα, δηλαδή έδωσε να καταλάβουν όλοι ότι δεν πρόκειται να απαντήσει σε καμία απάντηση, οπότε το έκλεισε. Παραπέμπει εν πάση περιπτώσει σε μια προσωπική υπόθεση η οποία θα κριθεί εντός των ημερών, γιατί όπως ξέρουμε η σύντροφός του Βαλερή Τριερβελέ βρίσκεται στο νοσοκομείο και με μια κατάθλιψη, τέλος πάντων με μια νευρική κρίση για όλο αυτό το θέμα το οποίο προέκυψε και κανείς δεν ξέρει αν αύριο μεθαύριο το ζεύγος θα χωρίσει ή όχι, αυτό παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα και φυσικά θα λυθεί πρώτα μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων και μετά θα ανακοινωθεί δημόσια. Αλλά η απάντηση στο ΛΑΝ δεν έκλεισε τίποτε από όλα τα σχόλια, τα αφήνει αντίθετα ανοιχτά, διότι μέχρι να βγει η σύντροφός του από το νοσοκομείο και μέχρι να ξεκαθαριστεί το ζήτημα αυτό, οπωσδήποτε ο καθένας θα λέει το δικό του σχόλιο και εικάζεται ότι υπάρχει χωρισμός του ζεύγους. Και πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για το θέμα του ρόλου της πρώτης κυρίας, γιατί να υπάρχει η πρώτη κυρία, δεν είναι παντρεμένη ο Λαντ με την κυρία Τριερβελέρ. Και επίσης, γιατί να υπάρχει πρώτη κυρία, θα μπορούσε να ήταν όπως γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, να είναι ο πρόεδρος μόνος του, εφόσον δεν υπάρχει σύζυγος κλπ. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε σύζυγος, να είναι ο πρόεδρος και από εκεί και ύστερα η κυρία να ασχολείται με τα δικά της θέματα και να μην είναι στα ηλίσια με γραμματείς και να πληρώνουν οι Γάλλοι φορολογούμενοι για το θεσμό αυτό, ο οποίος πλέον φαίνεται παροχημένος. Όπως επίσης όλος ο τύπος ο γαλλικός σχολιάζει το γεγονός ότι σήμερα με τις νέες τεχνολογίες, την τηλεόραση, τα ίντερνετ, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πλέον ιδιωτική ζωή όπως υπήρχε παλαιότερα και το απόκριφο που υπήρχε στη Γαλλία, διότι ο Λαντ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος, όλοι οι πρόεδροι είχαν μια διπλή ζωή και είναι γνωστό αυτό, μόνο που δεν πέρναγε στον τύπο και δεν έκανε τέτοιο πάταγο και δεν εξέθεται τέλος πάντων και δημόσια εν πάση περιπτώσει και διεθνώς τον πρόεδρο σε τέτοιο βαθμό όπως έγινε με τον Ολάντ. Οπότε εκτός ο Ολάντ αργά ή γρήγορα είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει το θέμα και να ξεκαθαρίσει πλέον. Εκτός από το Μιτεράν που είχε βγει και η κόρη του και τον όδοθο του παιδί και διάφορα άλλα, ποιος άλλος... Ήταν ο Βαλερή Ζισκάρ Ντεστάν, τον οποίος κάποια στιγμή είχε κάνει ένα τρακάρισμα με μια ηθοποιό μέσα στο αυτοκίνητο, με ένα καμιόνι που δίνει μεγάλα και είχε γίνει ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα. Είχε και αυτό στις διάφορες περιπέτειές του και ο Σιράκ επίσης, ο οποίος και αυτός με πασίγνωστη Ιταλίδα ηθοποιό κλπ. Και η ίδια η σύζυγός του είχε πει ότι ήταν γνωστό ότι δεν μπορεί να τριγίζουν πολλές γυναίκες διότι είναι ωραίος άνδρας και ότι η ζωή του ήταν γεμάτη περιπέτειες. Είναι γνωστά αυτά. Ωραία, ωραία. Οπότε δεν είναι η πρώτη. Είναι μακρά και παράδοση λοιπόν. Έχει μακρά παράδοση και από τους βασιλείς η Γαλλία με τις ευνοούμενες και όλα αυτά. Αυτά είναι θεσμοί γαλλικοί που συνδιονίζονται. Ήρα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλά οι Γάλλοι επικαλούν επίσης και τον Μπερλουσκόνη, επικαλούνται και την Γερμανία και άλλες χώρες και την Αμερική με τον Κάρτερ. Ναι, για να δικαιολογήσουν τα δικά τους τα άπλητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάμε σε διαφημίσεις. Για να δούμε ποιος κέρδισε το χιλιάρικο και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το δεκαχιλιαρό. Είναι άντρας σήμερα, ο κύριος Στέργιος Παλάς. Παλάς. Πώς? Παλάς. Όχι, Παλάς. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.